Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα είναι 17 Νοεμβρίου, παιδιά. Και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Ξέρει κάποιος τι γίνεται εκεί έξω? Γιατί δυστυχώς δεν είναι πρόλαβα να δω. No news, good news, λένε συνήθως. No news, good news. Προς το παρόν. Πολύ καλά τα λες. Βέβαια, αυτή είναι μια μέρα που μου θυμίζει πιο πολύ τα σχολικά τα χρόνια. Τι κάναμε εκείνη την περίοδο, εκείνη την ημέρα. Τα ποίηματα που λέγαμε, τα παιδάκια. Θυμάσαι κανένα να μας πει με αυτό που έλεγες? Όχι, αλλά θυμάμαι ότι είχα τραγουδήσει το τραγούδι «Σφυρίζεις την ταράτσα». Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πώς. Σφυρίζεις την ταράτσα. Για πες το. Όχι, αποκλείεται. Έλα ρε. Όχι, παιδιά, δεν πέστε. Σαν νιάτα, είχα πιο ωραία φωνή. Όχι, τώρα είσαι καλύτερα. Πες. Όχι, βρε, σου λέω. Άστο. Όταν ορμάζει μια γυναίκα, ορμάζει και φωνή τη. Σταμάτα. Έλα, πες το. Τι κάνετε, πώς είστε όλοι εσείς που βλέπετε Main The Star? Καλώς ορίσατε για ακόμα μια φορά στην παρέα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα του Facebook που ακόμα φυσικά δεν έχουμε βρει την ευκαιρία να το κυλήσουμε, να το τσουλήσουμε. Απαντάμε λίγο. Σε όλους. Όμως. Σε όλους, πάντα. Ενώ την ώρα της εκπομπής, αλλά και για τα πολύ ωραία email σας που μας στέλνετε κάθε μέρα, που μας στηρίζετε, που μας ζητάτε πράγματα που εμείς θα κάνουμε όπως βλέπετε, έτσι. Και τις συνεντεύξεις που μας έχετε κάνει, νομίζω έχουμε πληρότητα στις απαιτήσεις όσον αφορά περίπου μάλλον το 75% με 80%, μην σας πω. Είναι σαν ξενοδοχεία το καλοκαίρι. Έτσι, έτσι. Αλλά δεν είναι καλοκαίρι και ούτε είναι high season. Είδες. Λοιπόν, πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή. Εννοείται ότι θα ασχοληθούμε πολύ με τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά από μια διαφορετική πλευρά που δεν την έχετε δει σε καμία εκπομπή, αλλά θα τη δείτε σήμερα εδώ αποκλειστικά μέσα από το Main The Star, αφού εμείς βρήκαμε τον κουμπάρο με το καλό του Μιχάλη Χατζηγιάννη και τη Ζέτα Μακρυπούλια. Θα συνδεθούμε με την Κύπρο, θα μάθουμε πολλές λεπτομέρειες. Θα σας δείξουμε φωτογραφίες του κουμπάρου που φαίνεται ότι είναι ένας παιδικός φίλος και από τις φωτογραφίες, αφού είναι πιτσιρίκια στη φωτογραφία αυτή. Πού είναι η φωτογραφία από την ώρα που κλείσανε την κουμπαριά? Λες, από τότε, να ήξερε. Ούτως ή άλλως ο Μιχάλης είχε πει ότι όταν την είπα την Ζέτα, ήξερα ότι ήταν η γυναίκα της ζωής μου. Επίσης, θέλω να σας πω. Κουμπάρο δεν λες ποτέ το ίδιο, ήξερα ότι ήσασταν ο κουμπάρος μου μια μέρα. Έτσι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουμε εξασφαλίσει για όλους εσάς που είσαστε πάρα πολύ θαυμαστές της Ελένης Φουρέιρα μια αποκλειστική συνέντευξη στο Main The Star στη Φραντζέσκα Σαβοργινάκη, που την τσακώσαμε στα γυρίσματα του ολοκαίριου βίντεο κλιπ της και μιλάει για όλα. Μιλάει για τα προσωπικά και τα λέει τόσο ωραία, έτσι, Φραντζέσκα. Έχουμε δεύτερο γάμο μετά τη Ζέτα και το Μιχάλη. Μακάρι. Έχουμε και Ελένη Φουρέιρα. Μακάρι, μακάρι. Αυτό θα παντρευτεί σίγουρα. Λοιπόν, θέλω όμως να σας πω ότι. Τι γίνεται επιτέλους? Μιλάμε για ένα τρίγωνο. Όταν μιλάω για τρίγωνο, δεν αναφέρομαι απαραίτητα σε ερωτικό τρίγωνο. Μιλάμε για το σύριαλ Κατερίνα Παπουτσάκη, Ορέστης Γιώβας, Πέτρος Λαγούτης. Παιδιά, είδαμε Λαγούτη σήμερα στο πρωινό του Αντένα. Αλλά δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό. Θα συζητήσουμε εκτενέστερα για αυτό το θέμα που όλους μας έχει απασχολήσει. Και όχι εμάς, εσάς. Γιατί έχετε πολλές απορίες. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εμείς εδώ για να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτηματικά σας. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, τι Νίκο μου, τι. Περιμένω να ακούσω κι άλλα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι θα δούμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για εσάς σχετικά με δύο πολύ γνωστούς παρουσιαστές που σχεδόν πιαστήκανε στα χέρια και να διεκδικήσουν έναν καλεσμένο. Θέλαν τον ίδιο καλεσμένο στην εκπομπή. Έγινε χαμός, έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ όσον αφορά αυτές τις σκηνές. Λίγο πριν την εκπομπή που εκτελήθηκαν, έτσι, δηλαδή, τι να σας πω. Όλα αυτά λοιπόν εδώ, αλλά θέλω να πούμε και το quiz της ημέρας, παιδιά. Δεν θέλετε να το δούμε το quiz της ημέρας? Mm-hmm. Θέλετε να το δούμε? Λοιπόν, είδαμε χθες Fab Five, εννοείται, και είδαμε ένα σπίτι, το οποίο κάτι με θύμιζε, βασικά όχι σε εμάς, σε μια κοπέλα. Τώρα, που το ξέρει αυτή, μήπως έχει πάει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω λίγο να δείτε το συγκεκριμένο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε ο παίκτης που πήρε μέρος, ο Έλληνας Μπέκαμ, όπως λένε, στο χθεσινό Fab Five, τον οποίο θέλω να τον κάνουν από ποδοσφαιριστή μοντέλο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό θα το δούμε μετά. Πάμε λίγο να δούμε, να μπούμε στους χώρους του σπιτιού αυτού. Δεν είναι ένα τυχαίο σπίτι. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα. Καταλάβατε. Τι συνέβη εκεί? Τι συνέβη εκεί, ξέρετε? Όχι. Τι ήταν αυτό το σπίτι? Ωραίο σπίτι. Ωραίο, πολύ ωραίο σπίτι. Έτσι. Αλλά κάποιος έχει περάσει από αυτό το σπίτι, λες να έχει καλό μέλλον σαν τον προκάτοχό του? Δεν ξέρω, αλλά έγραψα κάτι εγώ εδώ στο φίλο μου τον κύριο Χατζημαύλου και γελάσαμε μαζί. Μπράβο, παιδιά. Το σπίτι, λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις σας μέσα από το Facebook, Main The Star. Αναζητήστε το στο Facebook, κάντε like, στείλτε μας τις καλησπέρες σας, τα φιλιά σας, ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό όμως να συζητήσουμε τα τηλεοπτικά με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στην παρέα μας. Έλα Γιώργο μου! Έλα Γιώργο μου! Τι κάνεις, καλά είσαι! Μια χαρά, μια χαρά! Τι κάνετε, παιδιά! Λοιπόν,
Πέρα από ο προσωπικός μου φίλος ο Γιώργος Ηλιόπουλος και πολύ ταλαντούχος κωμικός ηθοποιός, θα μιλήσουμε και για την παράσταση, για όλα θα μιλήσουμε. Θέλω πάρα πολύ να μιλήσω μαζί σου για τηλεοπτικά. Έχεις τόσο τέλεια άποψη. Τα βλέπεις όλα με έναν άλλο τρόπο διαφορετικό και θέλω να την ακούσω σήμερα. Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε με τηλεοπτικά. Τον είπες τον Γιώργο. Ναι, ναι. Ξεκινάμε λοιπόν με τηλεοπτικά. Πρωινό μου, Μέγκα, πρωινό Αντένα. Γίνονται πράγματα τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τη μεγάλη διαφορά που έχει αποκτήσει στα νούμερα το πρωινό του Μέγκα στάθμου μου. Έτσι. Ακριβώς. Ενώ είχαμε ξεκινήσει στην αρχή το πρωινό του Αντένα και είχε κάποια πολύ καλά νούμερα και θεωρήθηκε ότι θα υπάρξει αυτή η ανατροπή. Δηλαδή δεν θα έχουμε το περσινό αλλά το φετινό να αλλάξει. Είδαμε τον τελευταίο καιρό οι διαφορές μεγαλώνουν και μάλιστα επικίνδυνα. Σε σημείο που μάλλον δεν καλύπτονται. Για το λένε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Φαίνεται ότι θα γίνει γιατί είναι τεράστια διαφορά και υπάρχουν και άλλες διαφορές εσωτερικού χαρακτήρα που μάλλον θα αποκαλυφθούν συνέχεια. Μάλιστα. Είναι εξής αυτή η σχιζοφρένεια καταλληλότερο πρωινό του Μέγκα, καταλληλότεροι παρουσιαστές του Αντένα. Σωστό. Λέτε να δούμε και πιο τραγικές σκηνές, δηλαδή να θυμηθούμε το σενάριο τότε που ήταν ο Νίκος Μουτσινάς με την Κατερίνα Ζαρίφη. Και τελικά μας αποχαιρετήσανε. Μιλάμε για ένα τηλεοπτικό ζευγάρι όσον αφορά το πρωινό του Μέγκα, που είναι ένα ζευγάρι και στην πραγματική του ζωή και το λέμε συνέχεια μέσα από εδώ. Όταν ο τηλεθεατής βλέπει ένα ζευγάρι, το πώς θα είναι σπίτι του, είναι και στην εκπομπή του, γιατί αυτό μου βγάζουν εμένα, ναι. Ταυτίζονται παιδιά. Αυτή η συνταγή φαίνεται ότι κερδίζει προς το παρόν. Γιατί τα παιδιά μεταφέρουν όλο αυτό το χαβαλέ, την ηρεμία. Τη χημεία που πάντα έχουν στο σπίτι κέρδιζε τους, αυτό, τη πάντα κέρδιζε. Τη μεταφέρουν στο και φέτος. Δηλαδή πέρσι κέρδιζε, αλλά συνεχίζει παιδιά να παραμένει και φέτος. Θυμάστε τις αρχές που λέγαμε ότι έχει πάρει κεφάλι ο Φερεντίνος και τι είναι αυτό και ένα καινούριο προϊόν. Και λέγαμε εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή ότι παιδιά, περιμένετε το πληγωμένο αγρίμι να φοβάστε. Να το. Το πληγωμένο αγρίμι. Τι είπε ο Πίτερ. Λαϊκό το μαγούδι. Αυτό με διαπαινιέ από κάτω είναι ζεμπέκικο. Καλά, επαληθεύτηκε όμως, έτσι. Επαληθεύτηκε. Σήμερα δηλαδή το πρωί ετοιμαζόμουν να φύγω από το σπίτι και έβλεπα το πρωινό του Μέγκα. Ο Γιώργος Λιακάς μόνο που δεν χοροπήδαγε όταν έλεγε τον καιρό. Το μήλο να πάμε να δούμε. Φαινόταν η χαρά. Το μήλο είναι. Θέλει να πάμε να δούμε τι παραλίγο να του έρθει στο κεφάλι του Γιώργου Λιακά σήμερα. Φαντάζεσαι. Για πάμε να δούμε. Ειρήνα, μια συμβουλή. Εκμεταλλεύσου το τρίμηνο που έρχεται. Γιατί το άλλο θα βρέχει. Μουσκεμα θα γίνεις, Ειρήνα. Λοιπόν. Λοιπόν. Αντί για παντόφλα τρώω μήλα τώρα. Και με πιάσε το άντιμο. Κάνει προπόνηση σημάδες στο σπίτι. Λοιπόν. Αχ, παιδιά και... Καλά, ο Σάκ του βάζει με το μήλο τη σχέση έχει. Ας ήθελα να απολαύσουμε. Επειδή κάνω σωμή τώρα, θα ήθελα να σε παρακαλώ πολύ να φύγεις. Τι του λες. Δεν ξέρεις, Σάκη, τι έχεις πάθει. Λοιπόν, μήλο και έχει ένα. Συνεχίζει, Σάκη. Λοιπόν, ναι, όχι στο δικό μας το σκηνοθέτη. Δεν έχει ένα μήλο ενός πέντε. Δεν ήταν ένα μήλο. Ήταν δύο, τρία, πόσα ήταν. Ένα μήλο να το ξαναβαλάμε εδώ. Τον κάλεσε στο παλέτο στην εκπομπή. Πολύ απλό. Ήταν καταρρυπά. Γιατί το έχει γυναίκα, τέλος. Οι βολές ήταν καταρρυπά. Έχει το τρίμερο που έρχεται. Η Ειρήνα που κολλάει στο όταν λέει το καιρό. Το κάνουν για πλάκα, παιδί μου. Το κάνουν πάντα για πλάκα. Και η Φέη υποτίθεται ενοχλήθηκε και του πέταξε μήλο. Το θέμα είναι ότι το μήλο έπεσε στο αυτί του. Και παιδιά, ευτυχώς που δεν πέταξε παντόφλα. Όχι, ευτυχώς που δεν πέταξε παντόφλα. Μήπως η παντόφλα πέφτει στο σπίτι. Εντάξει, παντόφλα είναι ελαφριά μου. Αυτές πάντα σε φοράνε στο σπίτι. Αυτά τα τύπου καυγαδάκια, ας πούμε, εμένα μου αρέσουν λίγο. Δεν ξέρω, Γιώργο, μας τι έχεις να πεις για αυτό που γίνεται στην τηλεόραση, την ελληνική. Παιδιά, εντάξει, μια χαρά τα πράγματα είναι. Όλα πάνε μια χαρά. Τα παιδιά και το διασκεδάζουν, πάνε καλά. Και ο κόσμος περνάει καλά που τους βλέπει. Όλα τέλεια. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Να σε ρωτήσω κάτι γενικά, πώς το βλέπεις εσύ αυτό, σαν τηλεθεατής, θέλω να μου πεις, πέρα από την ιδιότητά σου του ηθοποιού. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι ζευγάρι στη ζωή, είναι ζευγάρι και στην τηλεόραση. Αν το αντέχω. Θα το έκανες εσύ ποτέ? Όχι. Όχι, δεν παλεύετε. Δεν νομίζω ότι παλεύετε. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι τόσες ώρες μαζί με τον ίδιο άνθρωπο. Κάποια στιγμή αρχίζεις και τρελαίνεσαι. Άρα μπράβο. Αυτό τα παιδιά έχουν βρει την ισορροπία και τα καταφέρνουν. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Μάλλον ο κόσμος βλέπει, περιμένει τη στιγμή που θα γίνει το κρακ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε τώρα στο πρωινό του Αντένα και περιμένουμε και από εκεί τα νούμερα που γίνα σήμερα, που ανέβηκε ο Πύχης, διότι ήταν καλεσμένη στην παρέα του πρωινού η γυναίκα του, η σύζυγος του Φερεντίνου, η κυρία Σοφία Παυλίδου. Και εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μεταφέρθηκε το κλίμα του σπιτιού. Μεταφέρθηκε. Ναι, μεταφέρθηκε. Έφυγε μήλο.
Καθόλου όλοι μαζί, οπότε το έλεγε κιόλας. Είμαστε οικογενειακά εδώ. Λοιπόν, σίγουρα όμως το πρωινό του Αντένα, ένα σταθερό ζευγάρι που φιλοξενεί με διαφορετικούς τρόπους στην εκπομπή του, πέρα από την σύζυγο του Χριστοφερεδίνου, είναι την Πία ο Πέτρος Λαγούτης, τη μία Ορέστης Γιώβας, τη μία Κατερίνα Μαπουτσάκη. Όλοι πρωταγωνιστές από το πρωινό που περνάνε. Και αυτό μου κάνει και εντύπωση που δεν έχει ανεβεί για αυτό το λόγο, έτσι. Γιατί βλέπουμε και εμείς από τα email ότι το θέλει ο κόσμος. Εμένα αυτό μου θυμίζει προανακριτική εξέταση που καλεί έναν του ενδιαφερόμενου, του εμπλεκόμενου και μετά του μάρτυρε. Πείτε μα τι είδατε, τι ξέρετε και τον κουαλιό. Και στο τέλο τη σεζόν θα βγει το πόρισμα. Έχει όμω το κακό. Ότι ενώ το θέμα πουλάει πολύ, η αποτυχία εκεί είναι ότι δεν του πουλάει στα νούμερα. Δεν το εισπράττουν στα νούμερα. Έχει πάρει ενώ έχουν και του τρει πρωταγωνιστέ. Έχει πάρει με 108 η εκπομπή του Αντένα. Την υπόθεση Τζιόβα, Παπουτσάκη και Λαγούτη. Με 108. Λέει το χειροθεί όλο πάνω τη. Θα μα δώσει και το αποτέλεσμα. Ωραία, πάμε όμω να δούμε τώρα γιατί τα πράγματα ναι, μην ήταν ήρεμα. Γιατί τα μήλα πέφτανε λίγο πιο νωρί στο πρωινό του Μέγκα. Αλλά εκεί την ώρα στον Αντένα, παιδιά, δεχόντουσαν απειλητικά μηνύματα. Θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χαμό σα λέω. Παιδιά, κάτι πολύ ωραίο είπε από το Twitter σήμερα. Ότι προσέξτε, μην φάτε ξύλο από το Λαγούτι. Τι γράφαν. Το γλιτώσατε από το Τζιόβα, το φάτε από το Λαγούτι. Από το Λαγούτι σήμερα. Η παρέα του Χρήστου όμω μα έχει στοιχειώσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τελευταία φορά σήμερα. Αυτό είναι και το Twitter. Τα είδε. Να μου ξεφύγει κάτι. Τα είδε διότι κινδυνεύουν όλοι. Να φάνε ξύλο. Έτσι. Λε να φάμε και εμεί. Όχι, λέω όλοι. Γιατί τι γίνονται τώρα, εδώ είναι το ερώτημα. Προς τι όλα αυτά. Για την τηλεθέαση. Είναι πολλά τα νούμερα. Πού τα ξέρεις, Ολγίνα. Πού τα ξέρεις όλα. Δουλεύεις εκεί, σε παρακαλώ. Στην τηλεόραση δουλεύω, Στάθη μου. Σοβαρά, τι λες τώρα. Συγγνώμη. Εντάξει, πες η Ολγίνα, πόσο καιρό σε αγαπούμε, σωστά. Ένα χρόνο. Ωραία, εγώ που είμαι 2 μήνες ήδη έχω μπει για τα καλά του πετσιτρόλου. Τρελαίνομαι. Σε παρουσιάστρια. Σωστά, θα ξεχάσει. Και τρεις εστεμένοι. Και πρώην. Για πες, Στάθη μου, λες να τα αυτό με το μήνυμα. Κοίταξε, το μήνυμα μπορεί να το έχει στείλει οποιοδήποτε. Ναι, μωρέ. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι όντως έχουν. Αυτό είναι ένα σύνολο το οποίο προβάλλει στον Αντένα κάθε πρωί. Στο πρωινό του Αντένα. Πέσουν 3 άτομα και μπαίνουν και κάποιοι κομπάρσοι. Φερεντίνο. Α, δεν είναι κομπάρσοι ο Φερεντίνο. Τι είναι. Πρωταγωνιστή. Α, πρωταγωνιστή. Όχι, σκηνοθέτη μπορεί, παιδιά. Ναι, συμφωνώ. Και σεναριογράφο. Έρχεται λοιπόν το μήνυμα για να τροφοδοτεί συζήτηση. Τελείω τυχαία βεβαίω είναι καλεσμένο και ο Πέτρο Λαγούτη. Έλα τώρα πράγματα που γίνονται τώρα. Είναι μήνυμα στο κινητό email στο email τη εκπομπή. Στο, ναι, στο mail. Στο mail και παιδί, δηλαδή στείλανε ότι θα φάτε ξύλο αν το συνεχίσετε αυτό, έτσι. Άμα το έπαιρνε μήνυμα στο κινητό, μπορεί να φεύγει από το στούντιο. Να φοβότανε πολύ. Παιδιά, μήπως στείλουν αυτό το μήνυμα γιατί ήταν εξοργισμένο την προηγούμενη φορά ο Ρέστης Γιώβας και σου λέει θα έρθει και ο Λαγούτης και θα έχει νεύρα και γι' αυτό. Α, γι' αυτό ήταν. Μπορεί γι' αυτό. Παιδιά, ωστόσο, είναι... ο Λαγούτης ήταν πολύ κύριος. Ναι. Ναι, που είναι πολλά τα λεφτάρι, όλα γίνονται για την τηλεθέαση. Να σα πω όμω κάτι τώρα που μόνο εσύ το γνωρίζετε, γιατί δεν μπαίνετε το email. Και στο δικό μα το email μα έχουν στείλει πάρα πολλά email για τον Πέτρο Λαγούτη και για τον Ορέστη Τζιόβα και για τον Τζιόβα. Άρα, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στημένο το συγκεκριμένο. Ειδικά σε μια εκπομπή που είναι καλεσμένο. Εμεί που ευχαριστούμε πάλι για αυτό που μα δίνει συνεντεύξει ο άνθρωπο, είναι καταιγιστικά πραγματικά τα email για τον Πέτρο Λαγούτη, συγκεκριμένα για τον Πέτρο Λαγούτη. Κάθε μέρα πέφτει νερό στο μήλο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ένα επεισόδιο. Τι λείπει. Τι λείπει από το πρωινό του Αντένα. Ποια καλεσμένη λείπει. Η Κατερίνα. Η πρώην σύζυγος του κυρίου Λαγούτη. Θα μας δώσει και αυτή τη γνώμη. Α, θα γίνει τετράγωνο. Τους έδωσα ιδέα τώρα, εντάξει. Εντάξει. Δεν θα την έχουν, οπότε πάμε παρακάτω. Γιατί την Βρετανική εκεί δεν και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Έτσι, ποτέ μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στο πρωινό του Αντένα και να περάσουμε λίγο να σχολιάσουμε μια συνέντευξη Στάθη μου που έδωσε ο Χρήστος Φερεντίνος. Που προκαλεί πράγματι έκπληξη, γιατί δεν είναι μια συνέντευξη που ξεκινάει πάρα πολύ ωραία, λέει διάφορα για το μαραθώνιο, άσχετα. Και στο τέλος λοιπόν μας επιφυλάσσει 2 μεγάλες εκπλήξεις. Στις 2 τελευταίες ερωτήσεις που υπάρχει από το site το συγκεκριμένο. Θέλεις να πάμε να δούμε. Να το δούμε βεβαίως. Για πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώς έτσι. Πώς σου φαίνεται ο νέος πρωινός σου ρόλος? Ακόμα προσαρμόζομαι. Θα δούμε. Ωραία είναι. Ξέρεις, δεν είναι μια δική μου εκπομπή. Είμαι μέρος της. Ένας μοχλός. Ένα εξάρτημα. Έτσι το βλέπω εγώ, διότι οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Η θεματολογία είναι διαφορετική από αυτή που ξέρω. Προσαρμόζομαι και το βλέπω με πολύ συμπαθητικό τρόπο. Πάντως, η ενημέρωσή μου αρέσει πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενημερώνεσαι για τα νούμερα τηλεθέασης. Σε αγχώνουν? Τα κοιτάω, αλλά δεν καίγομαι. Εγώ θέλω να είναι καλή φάση. Να περνάω ωραία. Να είναι μια έξυπνη εκπομπή. Μου αρκεί να υπάρχει χημεία, επικοινωνία και να ακούω από τον κόσμο ότι του αρέσει. Αυτά είναι σημαντικά για μένα.
Αν μια συνεργασία δεν τραβάει, αυτό φαίνεται και στα νούμερα. Πάντα έτσι ένιωθα. Όταν έκανα μια εκπομπή που μου άρεσε πάρα πολύ, το καταλάβαινα και στα νούμερα. Για κάποιο λόγο, χρόνια συμβαίνει αυτό. Αν μια συνεργασία δεν τραβάει, αυτό φαίνεται στα νούμερα. Βέβαια, Στάθη μου. Να πάμε έχουμε... λίγο πιο πριν. Ναι. Που λέει στο πρώτο σκέλος ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι δική μου, είμαι ένα εξάρτημα. Άρα λοιπόν δεν νιώθει καλά εκεί. Ξεκινάει από αυτό. Δεύτερο λέει ότι εγώ είμαι λίγο τη ενημέρωση. Προφανώς όλα τα τηλεπαιχνίδια ήταν ενημερωτικά και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια. Όχι, να σου πω κάτι. Μπορεί, ναι, να δεν, εννοεί, μπορεί να εννοεί ότι όταν λέμε ένα εξάρτημα, όλα εξαρτήματα είμαστε μια μηχανή, ναι, που έχει ένα κοινό στόχο. Είναι πρωταγωνιστή, έτσι, ναι, και είναι το πρώτο βιολί. Μαζί με την εσύ Χριστίδου, άρα πρέπει να καθοδηγήσει όλους τους υπόλοιπους. Ναι, δεν μπορεί να λέει, αν δηλαδή, αν πει και... κάποιος είμαι ένα εξάρτημα απλώς, σημαίνει ότι απλώς υπακούσε εντολές. Αν έβγαινε όμως και έλεγε εγώ είμαι παρουσιαστής της εκπομπής, πάλι θα έλεγα. Πάλι δεν θα έλεγα. Θα έλεγε έτσι. Εντάξει, δεν θα βάλω εγώ το. Δεν έκανα το Χριστοφερεντίνο προ Θεού. Το θέμα είναι ότι σε μία άσχετη συνέντευξη για το μαραθώνιο της Κυριακής που ήταν και εσύ παρούσα, λέγονται αυτά τα πράγματα. Σε ένα site το οποίο δεν θυμάμαι, συγγνώμη, γιατί αυτή με το όνομά του να το πω κιόλας. Να σου πω κάτι. Είναι στο lifestyleoptions.gr. Το θέμα είναι άλλο. Ότι όταν πετυχαίνει ένα πρόσωπο τηλεοπτικό που εντάξει είναι επίκαιρο αυτή την περίοδο, εννοείται θα το ρωτήσει και για τη δουλειά. Δεν το ρωτήσει μόνο για το μαραθώνιο. Και εγώ θα το ρώταγα τον Χρήστο. Έχει 20 ερωτήσει για το μαραθώνιο και μία στο τέλο. Και η βόμβα σκάει στο τέλο. Και είναι το δεύτερο σκέλο αυτό που λέει ότι αν μια συνεργασία δεν τραβεί, αυτό φαίνεται στα νούμερα. Τι εννοεί ο ποιητή. Λοιπόν, δεν ικανοποιημένο από τα νούμερα, δηλαδή όταν ήταν μόνο και έκανε καλύτερα νούμερα. Όχι, παιδιά, νομίζω ότι το έχουμε παρεξηγήσει λίγο. Δεν πάει, γι' αυτό ρωτάμε, για να το παρεξηγήσουμε. Είμαστε καλά. Δηλαδή, ποτέ δεν ενδιαφέρουν πολύ τα νούμερα. Είναι δυνατόν, παιδιά, ο άνθρωπο που είναι τόσα χρόνια επαγγελματία να υποτιμά την εκπομπή του και να λέει εκ των προτέρων, αν δεν υπάρχει μια σωστή συνεργασία, φαίνεται στα νούμερα. Άκου να δει τι. Μπορεί να μιλάει γενικά. Α, γενικά μιλάει. Βέβαια, και μιλάει. Δηλαδή το ρωτάνε για τις εκπομπές σας για το απέναντι του Μέγκα, αν πάει καλά. Παιδιά, δεν μπορεί να είσαι παρουσιαστής ένα μήνα σε μια τέτοια εκπομπή και να βγαίνεις να λες ότι αν τα νούμερα δεν πηγαίνουν καλά, πώς προχωράνε οι συνεργασίες, εγώ πάντα έτσι ένιωθα, ήμουν της ενημέρωσης. Είναι από τις λίγες φορές που βγαίνει παρουσιαστής σε ένα μήνα στον αέρα που είναι η εκπομπή του να το λέει αυτό. Κακό το θεωρείς εσύ αυτό? Ναι, εννοείται. Εγώ, δεν αισθάνεται καλά. Παιδιά, είναι ειλικρινή του. Δεν αισθάνεται δική του την εκπομπή. Δημοσιογραφικά, παιδιά, εγώ λέω τι εννοεί. Εννοείται ότι είναι ειλικρινή. Και αυθεντικό ο Χρήστος το ξέρουμε. Αλλά το να λες ότι εγώ είμαι ένα εξάρτημα, όπως λέει ο Στάθης, της εκπομπής, δεν είναι δική σου εκπομπή. Ναι, αλλά δεν έχει έπαρση στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Δεν μιλήσε κανείς για έπαρση. Θεωρεί ότι είναι ξένη εκπομπή. Ναι, αλλά δεν έχει έπαρση και μας ενοχλεί. Αν είχε έπαρση, πάλι θα το σχολιάζαμε. Δεν είναι ειλικρινή. Ο Χρήστος είναι ένα καλό παιδί, έτσι. Και πολύ καλό στη δουλειά του. Απαντάει όμως και βγάζει αυτό που έχει μέσα. Ότι επειδή ακριβώς είναι αληθινός και ειλικρινής, δεν λέει ψέματα. Να πω κάτι τώρα. Επειδή μιλάμε για αλήθεια και ειλικρίνεια, μένουμε στο πρωινό του Αντένα. Θα το σχολιάσουμε μετά, γιατί είχαμε ακούσει θεϊκή ατάκα διαστόματος Χριστίνας Πολίτη όσον αφορά την Κατερίνα Παπουτσάκη. Πώς συνδέονται όμως όλα αυτά, έτσι. Αυτό το σύριαλ. Πραγματικά. Ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι ένα άτομο, είχε πει χθες η Χριστίνα Πολίτη μέσα από το πρωινό του Αντένα, που κάθε τέταρτο αλλάζει. Πώς το είχε πει. Δεν μένει τέταρτο χωρί άντρα. Δεν μένει τέταρτο χωρί άντρα. Σάωρο είπε και εσύ υπερβολικές. Η Χριστίνα Πολίτη όμως, επειδή κατάλαβε ότι ίσως παρεξηγήθηκε, απάντησε όσον αφορά αυτό το σχόλιο της μέσα από το προσωπικό της blog. Όλα αυτά χθες το βράδυ. Και εννοείται ότι θα σας δείξουμε ακριβώς τι δήλωσε η Χριστίνα Πολίτη όσον αφορά αυτή τη θεϊκή ατάκα επιμένω, έτσι με το συζητώ, σε πολύ λίγο εδώ στο Medistar, μετά τις διαφημίσεις. Εννοείται για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, ότι έχουμε και Ελένη Φουρέρα σήμερα. Πιο σεξι, τι να πω δηλαδή, πραγματικά. Φωτιά. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι σήμερα κληρώνουμε το iPhone 4 που θα πρέπει να το πάρω εγώ γιατί το δικό μου έσπασε. Τρελή πτώση, το βλέπετε. Μην αφήνουμε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990, ενώ καλείτε και από το σταθερό στο 9011-51-5140 για να το κερδίσετε, Γιώργο μου. Βεβαίως. Σήμερα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Και Γιώργο Λιόπουλο στην παρέα μας και. Έμα! Έμα! Α, Γιώργο μου, να σου πω κάτι, άσχετο, εσύ Twitter έχεις? Όχι. Αν αποκτήσεις να προσέξεις γιατί γίνονται πολλές παρεξηγήσεις και τα καταλάβεις στη συνέχεια τι εννοώ. Ούτε καν Facebook δεν έχω. Καλά κάνεις αγάπη μου, άσε, άσε, κλείνουν σπίτια. Λοιπόν, τι σας έλεγα λοιπόν πριν. Ναι, αλλά ανοίγουν εκπομπές έτσι. Αλλά ανοίγουν εκπομπές, σωστός, πολύ σωστός.
Λέγαμε λοιπόν πριν από τις διαφημίσεις ότι η Χριστίνα Πολίτη απάντησε στην ουσία μέσα από το blog της στο σχόλιο που είπε χθες όταν είδανε τη φωτο. Ξεφυλίζεται περιοδικά, δηλαδή με το πάνω από την αρχή και πετυχαίνει πάνω τον, στη φωτογραφία που είναι ο Πέτρος ο Λαγούτης και φιλιέται με τη Χριστίνα Παπουτσάκη. Γιώργο, μα που να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, ακριβώς. Και λέει λοιπόν η Χριστίνα Πολίτη εκείνη στιγμή, πολύ αθόρμητα, γιατί το είπα και εγώ ότι δεν πίστευα ότι ήταν η καρφή, πίστευα ότι ήταν αθόρμητο, ότι αυτό το κορίτσι ρε παιδί μου, πες το λίγο Ιωάννα μου. Δεν μένει τέταρτο χωρίς άντρα. Έτσι. Λοιπόν. Προσβλητικό. Όχι, παιδιά. Σήμερα τα μαζεύει, βέβαια. Τα μαζεύει λοιπόν μέσα από τον blog της και θέλω να πάμε να δούμε όλοι μαζί ακριβώς τι έγραψε η Χριστίνα Πολίτη όσον αφορά το σχόλιο αυτό στη στήλη της. Στροφή 180 μοιρών της Χριστίνας Πολίτη για την Κατερίνα Παπουτσάκη. Ούτε μισή ώρα δεν μένει χωρίς άντρα αυτή η κοπέλα. Έλα, έλα. Η γνωστή δημοσιογράφος έγραψε μέσα από το προσωπικό της blog. Σήμερα είπα, πάνω στη φόρα της ανακάλυψης του φιλιού Παπουτσάκη Λαγούτη, μετά το γενικό τζέρτζελο χωρισμού και τις αντίστοιχες συνεντεύξεις, πως η Κατερίνα δεν μένει η τέταρτο χωρίς άντρα. Είναι μια ατάκα που θα την έλεγα και για μένα και για τις κολλητές μου και ουδε μία πρόθεση δεν είχα ώστε να περάσει σαν καρφή, πόσο μάλλον κακία. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν απερίσκεπτο χιούμορ της στιγμής και ουδε μία πρόθεση είχε να θίξει κανέναν, ειδικά την Κατερίνα που είναι και φίλη ανθρώπων που εκτιμώ. Πιπέρι και πάλι στη γλώσσα μου λοιπόν. Μπράβο στη Χριστίνα Πολίτη που ασχολείται με αυτό το θέμα και λύνει τις παρεξηγήσεις, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Και κάθε μισή ώρα αλλάζει άποψη. Γιατί λέει κάθε μισή ώρα είπε στην εκπομπή, κάθε ένα τέταρτο έγραψε στο blog. Είδες που αλλάζει άποψη. Υπάρχει όμως και πιπέρι που δεν καίει, έτσι. Ποιο είναι αυτό? Υπάρχει ένα πιπέρι ειδικό, αυτό. Όχι, όχι. Η παιδιά είναι αυθόρμητη, της βγήκε εκείνη την ώρα που το είδε, το είπε. Προφανώς μετά είδε τις αντιδράσεις, θα τις είπανε και οι υπόλοιποι στην εκπομπή ότι Χριστίνα τι είπες. Μπορεί να έβλεπε με τη στάση. Ένιωσε άσχημα. Εγώ πάλι παιδιά ήταν σκληρή η κουβέντα. Δηλαδή, εμένα προσωπικά, αν το λέγανε, θα νιώθα προσβλημένη. Εγώ πάλι γιατί δεν νομίζω, Ιωάννα μου, καθόλου ότι ήταν αυθόρμητο. Ξέρει η Χριστίνα Πολίτη ότι πουλάει αυτό το σίριαλ. Γράφει αυτά που γράφει, λέει αυτά που λέει και σήμερα που έχουμε τον Πέτρο Λαγότη, το συνεχίζουμε. Το συνεχίζουμε. Για να σας πω όμως κάτι. Από την άλλη, για ποιο λόγο να κάτσε και να απαντήσει αυτό μετά μέσα από τον blog της. Γιατί αν δέχτηκε πολλά τηλεφωνήματα, email, Twitter κτλ. Twitch κτλ. Ότι... Σου λέει τώρα, επειδή πρέπει να έχει το κομιλφό η Χριστίνα Πολίτη, αυτό το οποίο βγάζει προς τα έξω, πρέπει να το διατηρήσει. Μπορεί να την πήρε και είπα, Τσάκη, τι είναι αυτά που λες. Είναι μισά ώρα, δεν είναι τέταρτο. Εγώ παιδιά θα την έλεγα, επιτρέψτε μου, ότι ήταν καθαρά αυθόρμητο και ήταν καθαρά παρείστηκε ατάκα που λες με τις φίλες σου. Δεν το λέτε κι εσείς οι άντρες αυτό. Παρείστηκε, είπαμε. Τι Γιώργο μου, γιατί είσαι προβληματισμένος. Όχι, σκεφτόμουν το εξής ότι και τα τρία τα παιδιά είναι τρία ταλαντούχα παιδιά, τρεις ταλαντούχοι ηθοποιοί. Και είναι λίγο άδικο όλο αυτό το πράγμα τώρα που λέμε συνέχεια για το ο ένας, ο ένας. Δεν αφισβητήσαμε το ταλέντο. Είσαι λίγο εκτός θέματος. Δεν πειράζει, για ποιο δεν να μιλήσει. Είπαμε ότι είναι πολύ καλή ηθοποιή, έτσι, εξαιρετικά παιδιά κτλ. Τι λέω, από εκεί πέρα. Εντάξει, άμα ήσουν μια γυναίκα σαν την Παπουτσάκη, τόσο όσο χωρίς. Την Παπουτσάκη αποκλείεται. Και τι λόγο να είσαι μόνη σου. Έτσι, γεια. Αμαρτία δεν είναι για μας και δεν είναι μόνο αυτό παιδί. Έτσι. Σωστό. Αλλά απλώ. Που λέει ότι κάθε μισή ώρα. Να βγάλει τα δρομολόγια να ξέρουμε τι ώρα είναι η δική μα. Κατάλαβε. Για τον καρτάκι μα. Γιώργο, και εμεί μαζί σου είμαστε. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ναι, Νίκο, μου πες. Υπάρχουν γυναίκε σόμπι, ξέρουμε από ρεπορτάζ και από συναναστροφέ. Ότι κάνουν περισσότερε σχέσει. Να σου πω όμω κάτι. Όχι μόνο σόμπι. Όχι μόνο σόμπι. Σε μια τράπεζα γίνονται χειρότερα πράγματα. Απλά εδώ πέρα τα βλέπει ο κόσμο. Νίκο, αυτό που λέει ο Γιώργο, παιδιά, το κακό με το αν είσαι δημόσιο πρόσωπο, είτε είσαι ηθοποιό, είτε είσαι παρουσιάστρα, είτε είσαι τραγουδίστρια, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι ότι οι σχέσει μαθαίνονται. Καμιά φορά δηλαδή μπορεί να θε να έχει μια σχέση, να μην τη μάθει καν η μαμά σου, γιατί δεν είναι κάτι σοβαρό ακόμα, δεν είναι κάτι επίσημο και μπορεί η μαμά να το μάθει μέσα από το περιοδικό. Έτσι, απλά αν θες να κρυφτείς, κρύβεσαι. Μια άλλη παράμετρο, συγγνώμη. Μια άλλη παράμετρο. Δεν σε αφήνει χαρά. Μιλάς από πάνω μας, Βενικόλου. Δεν πάνε πολλά. Πήγα να της πω κάτι και δεν μ' άφησες. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι όλες οι σχέσεις της πήραν δημοσιότητα από την Κατερίνα. Εντάξει, γιατί εκείνη την περίοδο η Κατερίνα πρωταγωνιστούσε στη σειρά ως Αλίκη Βιουκλάκη. Η Κατερίνα που λέει πιο πολύ, αυτό εννοώ. Και ξέρω που είναι τώρα η Κατερίνα Παπουτσάκη. Πού είναι η Κατερίνα? Μου έστειλε στο Twitter μήνυμα. Για σου πάνε. Τι σου γράφει? Θα πάει στη διαδήλωση. Καλά, ναι, ούτως ή άλλως αυτό είναι από το Twitter από εχθές. Θα πάει στην πορεία τώρα. Και πολύ καλά κάνει, μπράβο της. Της λέω, θα πάει στην πορεία. Και μου λέει, ναι, γιατί, προς τι τόση έκπληξη. Και της λέω, όχι, respect. Δεν ήξερα ότι πηγαίνει σε τέτοιες εκδηλώσεις. Όχι, είναι γνωστό ότι είναι. Είναι γνωστό και με τους αγανακτισμένους και με όλα κατά να μην. Δεν την ακολουθούσα πολύ, γι' αυτό τώρα τα βλέπω. Τώρα που είναι στη φόρα. Να πάω. Ναι, πριν περάσουμε, Μαρία μου, σε αυτό που μου είπες, να πούμε άλλη μια φορά για το κινητό, για το iPhone 4, που αν το πάρετε εσείς, που θα το πάρει κάποιος σίγουρα. Θα το πάρει και η Ιταλία, γιατί έσπασε. Μου είπες έτσι,
τα μούτρα. Λοιπόν, γράψτε τώρα στο κινητό σας. Μη αφήστε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54-90. Ναι, ναι. Σου είπε ή το πέταξες. Ναι, όχι. Καλείτε και από το σταθερό σας στο 90-11-51-51-40 και καλή επιτυχία. Ένας τυχερός ή μία τυχερή από εσάς θα κερδίσει αυτό το ωραίο iPhone 4 λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα έτσι πάλι στο πρωινό του Αντένα, γιατί δεν προλαβα κι εγώ να το δω και μπορεί κι εσείς να δουλεύατε, να κάνετε φασίνα εκείνη την ώρα, ποιος ξέρει. Να δούμε τι είπε ο Πέτρος Λαγούτης, ο τρίτος καλεσμένος της σειράς, στο πρωινό του Αντένα. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που κουβαλάω. Μου μάθανε καλά ότι τα ενίκω μη ενδύμω. Μπράβο. Έτσι, αυτό προσπαθώ εδώ και μέρες που έτσι υπάρχει ένα σούσουρο γύρω από το που μένα και τα λοιπά, να το δώσω και στους άλλους να το καταλάβουν ότι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου είναι δική μου δουλειά και δεν αφορούν κανέναν. Εχθές αποθεώθηκες πάντως σε αντίδραση. Σε είχαν όλοι ως πρότυπο cool. Ως πρότυπο cool. Ναι. Δεν έχω λόγο να θυμώσω. Δηλαδή το βρίσκω και λιγάκι. Λιγάκι αστείο όλο αυτό το πράγμα. Να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και στη χώρα μας και στον κόσμο και εμείς να τρελαινόμαστε και να θυμώνουμε. Είναι λογικό, οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους όσο περισσότερο και όσο πιο καλά μπορούν και θα γίνουν και πιο πιεστικοί κάποιες στιγμές. Εγώ από τη δική μου σειρά πρέπει να κρατήσω τη δική μου στάση και όχι να επηρεάζομαι από αυτούς. Και από εσάς. Έχουμε διπλό ρόλο τώρα. Άγγελος Διαβολάκη. Πάντως, σε βλέπω πολύ χαλαρό πραγματικά. Αντιδράσεις με έναν ωραίο τρόπο και αυτό το αγαπάνε οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με αυτό και σε αντιμετωπίζουν και αυτοί πολύ ωραία. Δηλαδή, η εξήγηση που δόθηκε στη συγκεκριμένη φωτογραφία που έπαιξε παντού, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ότι ήταν συγχαρητήρια για την πρεμιέρα της παράστασής σου υπό το μηδέν. Και για την τοποθέτηση κράνους. Αυτό το φιλί που δόθηκε ήταν συγχαρητήρια ουσιαστικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, αλλά δεν έχω λόγο να το λέω. Δηλαδή, δεν θα αμυνθώ, ας πούμε. Ακριβώς. Να ζητήσουμε τον Λαγούτη να τραγουδήσει. Ναι. Μας έχει τραγουδήσει. Γιατί θες να πέσουν τα νούμερα έτσι. Όχι, μα τραγουδήσει μια φορά και ίσα έβγαινε τα νούμερα. Ναι, κοίταξε, δεν θέλω να το σχολιάσω. Θέλω να πω το μεγάλο ρίσκο. Μήπως θα θυμηθούμε πως είχε τραγουδήσει. Δεν ήταν live όμως, δεν ήταν εδώ. Λοιπόν, να πω κάτι. Πήρα ένα μεγάλο ρίσκο σήμερα ερχόμενος εδώ. Διότι πρέπει να πω ότι με τον Χρήστο έχουμε βρεθεί τρεις φορές. Λοιπόν, την πρώτη στο Γιούρι Γκέλλερ. Δεν χρειάζονταν να κάνουμε τίποτα. Είχαμε άλλους μάγους να τα κάνουν όλα. Ναι, στο Γιούρι Γκέλλερ. Τη δεύτερη με φώναξε να κάνω μια κλήρωση. Έστειλε κάτι απίστευτα χαιρετίσματα. Περίμενε, πες, πες. Έστειλε χαιρετίσματα στη σύζυγο. Εγώ που λέω στο τέλος, επειδή λέω χαιρετίσματα στη σύζυγο. Μας παίζαν την άλλη μέρα. Και από την άλλη μέρα το παίζαν όλοι. Ποια σύζυγος λέει, ενημερώσει, έχουν χωρίσει οι άνθρωποι. Αλλά με έπαιξε στο βίντεο, πάλι χαμός. Οπότε σήμερα ξέρεις, ήρθα λίγο. Τι θα γίνει σήμερα, κάποια στιγμή. Ναι. Μάλιστα. Αγαπάμε Πετρολαγούτη. Το χειρίζετε, παιδιά, τόσο ωραία. Δηλαδή, εντυπωσιάστηκα. Πραγματικά. Το χειρίζεται πολύ. Και ένας άνθρωπος, Ιωάννα μου, ο οποίος μέχρι πέρυσι μας απασχολούσε καθαρά μόνο για τη δουλειά του, ακόμα και όταν ήταν παντρεμένος με τη Μυρτώ Λυκάκη. Όχι, δεν ασχολούμασταν. Ήταν άνθρωποι που ήταν τραβηγμένοι από τα φώτα της μου. Όμορφα, ίσια και αυτά. Βλέπεις και τώρα, ρε παιδί μου, δεν εκνευρίζεται. Που τον περιμένουμε έξω από το θέατρο, που ασχολούμαστε με αυτό ποτέ. Το θέμα. Είναι πάρα πολύ διακριτικός. Ναι, μεν λέει τα ενίκο μη ενδύμω, αλλά από την άλλη το χειρίζεται ωραία. Είναι διακριτικός. Μπράβο του. Έτσι κι αλλιώς είναι τραγούδι, μου βάτε με και ασκλείο. Ήταν επιφυλακτικός, δηλαδή, είπε, ναι, να πάει σήμερα στην εκπομπή. Πήγε. Λογικό. Πήγε. Ξαναβρεθεί δύο φορές με τον Χρήστο Φερεντίνο στον αέρα. Α, πότε? Ξέρεις πολλά εσύ. Πότε καλέ, πότε τραγουδήσαμε μαζί. Όχι, είχε πάει στο Γιούρι Γκέλλερ, είχε πει. Σήμερα που ναι. Στο Γιούρι Γκέλλερ και στο Και τον εξαφάνισε. Τι του έκανε? Εννοείται. Οργίνα μου, θέλω να διαβάσει το σχόλιο του. Έχουμε εκπληκτικό μήνυμα, μας λέει ο Ανδρέας Γουδέλης. Νο επεισόδιο, guest star θα έχει η σειρά ή θα συνεχίζει πιστά το σενάριο. Δεν ξέρουμε. Άρα, δεν κάτι, περιμένουμε κάτι. Ο Ανδρέας Γουδέλης. Δεν ξέρουμε, Ανδρέα μου, αλλά όλα θα τα μάθει μέσα από το Made Star. Αυτό που θέλω εγώ να παρατηρήσω τώρα είναι. Γιατί εντάξει, κάναμε λίγο φόκου στον Πέτρο Λαγούτη και είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό. Η Σοφία Παυλίδου, τι είπανε στην εκπομπή γενικότερα. Υπήρχε κάποιο κλίμα. Οικογενειακό. Οικογενειακό. Ναι. Και πες. Τη ζήτησε κιόλας να τραγουδήσει και λέει: όχι, αυτά τα έκανα πιο μικρή, δεν τα κάνω τώρα. Ο Χρήστος το θέλει. Λέει για να αισθανθούν λίγο πιο οικία οι τηλεθεατές, λέει: να σας κεράσουμε κάτι, να σας φέρουμε κάτι. Και γέλαγε. Αυτό το είπε η Σοφία. Το είπε ο Χρήστος Φερεντίνα. Νόμιζα ότι ήταν στο σπίτι του, κατάλαβε. Νιώθουν πολύ οικία. Μια σου λέει που δεν έχει μία εδώ, δεν προχωράει πολύ. Μήπως να έρθει η γυναίκα μου. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αν το γνωρίζετε, την ώρα που είναι το πρωινό του Μέγκα απέναντι, βλέπουν σε κάποιο μόνιτορ τι δείχνει απέναντι? Όλοι. Το ξέρετε αυτό. Δεν βλέπουν Μέγκα, δεν ξέρουμε. Κάποιες εκπομπές το κάνουν. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν γίνεται. Δεν βλέπουν. Στο πρωινό του Αντένα βλέπουν τι απέναντι.
Και στο Μέγκα πιστεύω ότι βλέπουν. Και στο Μέγκα υπάρχουν μόνιτορ και στο Λαντένα υπάρχουν. Στο Μέγκα δεν βλέπουν, παιδιά, το γνωρίζω. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Το θέμα είναι το εξής. Αν επιτρέψουν. Τελείωσε η κουβέντα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Φερεντίνος δεν έλεγε ότι δεν βγάζει την οικογένειά του κτλ. Τώρα αρχίσαμε να μιλάμε με τη γυναίκα, μιλάγανε για τα παιδιά. Σημαίνει κάτι αυτό. Μιλήσει και για τα παιδιά. Μίλησε για τα παιδιά. Πώς είναι, αν είναι καλός μπαμπάς, μπράβο του βέβαια. Εγώ δεν λέω όχι. Αλλά... Μην μιλάει μόνο η Χρυσή για τα παιδιά. Δεν μπορεί να μείνει και έγκυος ο Φερεντίνος, κατάλαβες. Να σας πω όμως κάτι. Το ερώτημα. Εντάξει, κοίταξε. Είναι ναι, στα πλαίσια ότι πήγανε μαζί με τον Πέτρο Λαγούτη γιατί δουλεύουν μαζί στο ίδιο θέατρο. Έτυχε. Αλλά... Έτυχε. Αυτή η ρημάδα έτυχε. Για έχω ιδέα. Έχω ιδέα. Τι έχει, τι έχει, πες το. Έλα, πες το. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα έτσι από τον ουρανό. Ω, Παναγία μου. Για χαρακή, για να το πω. Έλα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι... Άντε, θα τους δούμε τελικά. Τι? Μαζί. Live. Θα τους δούμε, τις δύο εκπομπές μαζί. Τι εννοείς, αγαπητέ. Έτσι πιστεύω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ότι θα συνδεθούν κάποια στιγμή οι εκπομπές. Α, οι εκπομπές εννοείς Αντένα Μέγκα. Αν θυμάσαι, τη μέρα που ήμασταν στην εκδήλωση για το μαραθώνιο, ο Φερεντίνος μου είχε κάνει μια δήλωση ότι θέλει καλεσμένο στην εκπομπή του τον Αρναούτογλου και τον Λιάγκα. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Ναι, και τα λέει αυτά για να κάνουμε συζήτηση. Του ήθελε να γίνει. Εγώ σου λέω ότι θα το κάνει. Εγώ σου λέω ότι θα το κάνει. Νίκο μου, σου δίνω όλο το χρόνο δικό σου, όλο δικό σου, να σκεφτείς ακριβώς αυτό που είπες να μας το μεταφράσεις. Μας το μεταφράσεις. Το είπα ήδη. Το είπα ήδη. Θα καλέσει τον Λιάγκα στον αέρα. Γιατί, για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Παραφούκι. Τι είναι, από εδώ τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ίντριγκα! Λοιπόν, τι σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Σας είπαμε για ένα πολύ ωραίο quiz που αφορά το σπίτι που φιλοξενήθηκε χθες το Fab Five, το σπίτι του παίκτη του Έλληνα Μπέκαμ, όπως μάθαμε μέσα από την εκπομπή, ενός ποδοσφαιριστή που πρέπει να μετατραπεί, έπρεπε να μετατραπεί σε ένα μοντέλο. Θέλω να δούμε το απόσπασμα από το Fab Five για να σχολιάσουμε και να γελάσουμε εννοείται. Αλλά θέλω να μην ξεχνάτε ότι πρέπει εσείς να μου στείλετε μηνύματα στο Facebook, στο Made in Star αλλά και στο Twitter, αλλά και όπου αλλού εσείς θέλετε βέβαια. Και στο κινητό μου να το έχετε, δεν κάνει κακό. Να μου πείτε, αυτό το σπίτι σας πάει ο νου σας, να σας βοηθήσω λίγο. Ποιος μπορεί να έμενε κάποια μέρα εκεί. Και έτσι, άμα μάθετε το όνομα, θα κάνατε και άλλες είδους φαντασιώσεις για να λέμε την αλήθεια. Νικολέτα, μου συγγνώμη, Γιώργο, τι έχεις πάτε. Πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα από το Fab Five και αξίζει να σας πω ότι και το Fab Five και η Αναβίση δεν ήταν τα πρώτα shows που απολαύσαμε χθες, ήταν η επανάληψη του Ευτυχισμένοι Μαζί. Άρα για ακόμα μία φορά επιβεβαιώνεται πόσο ανάγκη έχει Γιώργο ο κόσμος να δει ελληνικές σειρές ακόμα και τις επαναλήψεις. Βεβαίως. Το ξαναπέστω. Έμα! Yeah. Για πάμε να δούμε το Fab Five, αυτό παρακαλώ. Αυτό γιατί το λες, τι είναι. Ξέρω εγώ. Πάμε σήμερα. Πού πάμε. Πού πάμε. Στον Δημήτρη Ζλανίδη. Τρίφωνα, την προσοχή σου παρακαλώ. Γιατί ηλία μου, την τρέχει. Ποδοσφαιριστής 22 χρονών. I'm out και τώρα δείχνω ένα λεπτό, πάρε το υπογλώσιο. Συγγνώμη. Το υπογλώσιο. Πάει. Κράτα με, Λάκη, κράτα με. Τι είναι control. Control όταν σου έρχεται την μπάλα και τη σταματάς. Και offside. Τρίφωνα, ρώτα τα βασικά γιατί το offside δεν το καταλάβεις ποτέ. Θέλουμε βοήθεια. Τι βοήθεια, καλέ. Επειδή είναι λίγο ντροπαλός και σκαλωμένος μόνο με την μπάλα και τέτοια, αποφασίσαμε να τον αλλάξουμε. Ο Ηλίας μπορείς να μου πεις, ακόμα σε κρεβατοκάμαρα στη Ηλία. Τρομερά κρεβάτια. Ναι, καλά, εσύ μόνο κρεβάτια κοιτάς. Με την καλή έννοια. Με την καλή, με την κακή, το μόνο που επιλέγουμε με εσένα είναι μόνο κρεβάτια. Τελικά είδες. Τελικά. Το μαλλί σου θέλει λίγο αρέωμα. Θα σου τριμάρω λίγο το μουσί. Οπότε μη φοβηθείς που θα κρατάω το όπλο μου. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι είναι οι αντάβιες. Όχι. Πού να ξέρεις εσύ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μουσί. Καλά, αυτό δεν κρατζουνά την κοπέλα σου. Είναι σαν τριχιά. Όχι το μαλακό δέρμα. Δηλαδή πρέπει να περιποιήσει λίγο τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα στο κάνω τριών ημερών, έτσι να μοιάζεις λίγο σαν Ιταλός μοντέλο. Αφήστε τον σε μένα. Ξέρεις τι είναι αυτό, αγόρι μου. Όχι. Δεκαπάς. Ιδού η αποκάλυψη. Σ' αρέσει. Εμένα όχι, αλλά εσείς κάτι τα ξέρετε παραπάνω. Άρα η βιολέτα, τσιγκολελέτα, πράσινη κουφέτα, άσπρα παπουτσάκια, μπλε φορεματάκια. Wow, τέλειος ξυλοκόπος. Το κορμί το έχουμε. Το κορμί το έχουμε, μια χαρά είμαστε. Λες,
Εγώ που είστε σε δίπλα μου και κρατάω μπάλα από το δοσφαίρι, πώς φαίνεται. Roll again. Και είμαστε λοιπόν εδώ στην κρεβατοκάμαρα, η οποία τώρα είναι σαν κρεβατοκάμαρα κανονική. Βάλαμε κρεβάτι, να κοιμάσαι καλά. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Το στρώμα χάμω. Γιώργο, είσαι Θεός. Ενοχλώ μήπως? Ενοχλείται. Πολύ ωραίο το δωμάτιο, ε. Μήπως το έκανες για μένα, γιατί εδώ βλέπω κύπελα και μου βγαίνει αυτό το θεατρικό μου. Και τις αρχαίες τραγωδίες. Όιμε, ω Θεή, τι έφτεξα. Και κουβαλάω. Λοιπόν, έλα, πάρ' το εσύ. Εγώ να το γιατί πάρω αυτό. Γιατί πρέπει να το δείξω τα πράγματα που το πήρα. Πού? Στο μπάνιο. Πάμε. Η μάνα του το ξέρει, θα τον πάρει στο μπάνιο. Πάμε. Όχι, μου το χάλασες με την κάλτσα που δεν την ανέβασες, ενώ όλο το υπόλοιπο είναι τέλειο. Κάνει μεταξύ Γκιορέλ Ντεμπρέστ και ενός μοντέλου που ξέρει ακριβώς πώς να πάει για να κερδίσει τη δουλειά. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Μια χαρά. Δεν φιλάνε ποτέ την Μπούκερ όμως. Ποτέ. Όχι. Χαρά και ευτυχία. Πολύ καλό, έτσι. Πάμε λίγο. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Άλλη μία. Καλή. Έτσι, άλλη μία. Μάλιστα, πρέπει να σας πω κάτι τώρα. Εγώ δεν ξέρω, αλλά το συγκεκριμένο αγόρι που υπήρξε ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω αν γνωρίζετε σε ποια ομάδα ήταν. Δεν ξέρω αν γνωρίζει και μπάλα πρώτα απ' όλα. Είπα στο πάρω την μπάλα. Τώρα την ποδοσφαιριστής είναι αυτός. Ήταν λίγο, πώς θα το πω τώρα. Συγγνώμη κιόλας, δεν ήταν πολύ έτσι σαν το Δημήτρη μας καλή ώρα. Ντούκι. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι. Για να γίνει μοντέλο. Ήταν λίγο ξέρεις. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Έτσι, αυτό που είπες και στην αρχή. Ότι σκοτώνουν τόσοι άνθρωποι και μία επανάληψη ενός σύρια ελληνικού του στέλνει στον πάτο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, γιατί είναι κάτι οικογενειακό. Κάθεται η οικογένεια ωραία και καλά να το δει το βράδυ, εκεί που θα φάει το φαγάκι της, θα πιει κάτι. Όλοι μαζί να μιλήσουμε, να το δούμε. Να είναι ευτυχισμένοι μαζί. Ευτυχισμένοι μαζί. Ευτυχισμένοι απέναντι. Ταυτίζεσαι με την οικογένεια. Ταυτίζεσαι με την οικογένεια που λέει ο Λιγύρα, τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδάκια. Τώρα με το Fab Five δεν ξέρω τι να ταυτίζονται όλοι. Γιώργο μου, ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας για ένα διαφορετικό λόγο. Σε βλέπω ότι τόση ώρα έχεις μία φάτσα. Τι λέτε, παιδιά! Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σου που είσαι ένας άνθρωπος από τον κόσμο του θεάτρου. Ξέρεις, καμία σχέση. Τι σκέφτεσαι? Όταν ακούς όλα αυτά που μιλάμε, που βλέπεις, τι σκέφτεσαι, μπορείς να μου πεις? Ανάπαυση. Ανάσα, ανάσα. Φράσω ελεύθερα, αλλά με προσοχή, έτσι. Όχι, εντάξει, κοίταξε. Σε σχέση με το σύριαλ που έκανε επανάληψη, πήγε καλύτερα το Fab Five. Το άλλο δεν το έχω δει. Συζητώ συγγνώμη κιόλας. Αναβίσκεται. Όχι, δεν έχω δει τίποτα. Είμαι σίγουρη. Δεν έχω δει. Αλλά εντάξει, βιολογικό δεν είναι να πάει το σύριαλ καλύτερα. Και δεν πρέπει να πάει το σύριαλ καλύτερα. Ναι, αλλά είναι επανάληψη, αυτό λέμε. Είναι και χίλιες επαναλήψεις και θα πάνε καλύτερα. Κοίτα. Και πρέπει, είναι δηλαδή λογικό. Αυτό. Είναι μια καλή σειρά, παίζουν τόσο ταλαντούχοι που έχει το πει. Έτσι. Ο κόσμος του έχει ανάγκη να δει κάτι να ξεχαστεί. Και μιλάς για ελληνική τηλεόραση που δεν παίζει τίποτα ελληνικό. Είναι όλα ή ξένα φορμά ή ξένες δουλειές, δηλαδή ξαφνικά έγινε η Ελλάδα Αμερική. Ούτως ή άλλως η καλή κωμωδία ξαναβλέπετε. Αυτό είναι το θετικό της κωμωδίας. Τα φιλαράκια, παιδιά, τα έχω λιώσει. Συγγνώμη που μιλάω για ξένη σειρά, αλλά τα έχω λιώσει κυριολεκτικά. Ναι, όχι, αυτό είναι γεγονός, παιδιά. Το ωραίο αστείο θες να το ξαναδείς, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, πιστεύεις εσύ? Πέρα το ότι εννοείται ότι πρέπει, λες πρέπει, φυσικά και πρέπει, γιατί είναι δικό μας προϊόν, με την καλή την έννοια. Δεν το τοποθετώ έτσι. Εννοώ πρέπει ότι είναι λογικό. Αυτή είναι η. Η λογική αυτό λέει ότι θα κάτω στο σπίτι μου, έχω ταλαιπωρηθεί όλη μέρα, έχω φρικάρει με αυτά που βλέπω στις ειδήσεις. Με το που βγαίνω το σπίτι μου, τρομάζω και θέλω να δω 5 ανθρώπους που αγαπώ. Και ταυτίζεσαι. Για τον κόσμο όμως που προτιμάει να δει, αν αβήσει ή Fab Five, τι φαντάζεσαι, για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει? Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όχι. Γελάμε πιο εύκολα. Μπορεί να το κάνει από αντίδραση. Ο άλλος μπορεί να θέλει να δει αυτό, γιατί ξέρετε, σας γυρίζω την πλάτη στις ειδήσεις, γυρίζω την πλάτη παντού και θα δω τη Βύση. Ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε και για την Βύση. Δεν κοίταξαν τη Βύση, δεν είδανε Βύση, ούτε Fab Five. Ναι. Είδανε το σύριαλ ευτυχισμένοι μαζί. Ένα Καβογιάννη, Αφερίδη. Ναι, εγώ αυτό θα βλέπα. Και εγώ αν είμαι σπίτι μου, αυτό θα βλέπα. Τι θα βλέπα? Θα βλέπα αγαπημένους ηθοποιούς σε μια καινούργια σειρά. Τι θα βλέπα? Και είναι πως έχει μπουχτίσει ο κόσμος με τα reality, παιδιά. Έχει μπουχτίσει ο κόσμος με τη φασαρία για το τίποτα. Έχουμε ανάγκη να δούμε ανθρώπους που αγαπάμε, που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Δεν εννοώ μόνο κωμωδίες, μην παρεξηγηθώ, γιατί. Και ίσως να σας πω και κάτι άλλο τώρα που σκέφτομαι. Γι' αυτό ίσως ο κόσμος να ταυτίζεται και τόσο πολύ με την υπόθεση του Λαγούτη, του Τζιόδα και του Παπουτσάκη, γιατί είναι και τρεις ηθοποιοί και ζουν ότι βλέπουν ένα σύριαλ. Παιδιά, σοβαρά σας μιλάω. Μπορεί να το βλέπουν, ξέρεις, τελείως. Μπορεί να σου έχει συμβεί. Ό,τι και να πούμε, η Παπουτσάκη του Τζιόδα ήταν. Ναι, ό,τι και αν συμβεί, τελείωσε. Και που θα πτωχεύσουμε, τα παιδιά φταίνε. Τέλος. Αν ακούω το ευρώ, στην τριάδα.
Φταίνει οι άνθρωποι. Πώς μπορούμε να κάνω καλύτερη δουλειά από αυτούς. Κάνω τόσο καλή δουλειά. Να γράψω ένα έργο, Χατζηπάβλου. Λοιπόν, θέλω εγώ να πω στο σημείο αυτό, παιδιά, ότι εσείς μην ξεχνάτε, πάρτε τώρα τα κινητά σας, τα παλιά τα κινητά σας, γιατί από αύριο, από σήμερα, μάλλον θα έχετε το iPhone 4 στα χέρια σας. Έτσι, μη αφήνουμε κενό ονοματεπώνυμο, Φραντζέσκα. Θα σου πω μετά. Αποστολή στο 54990, ενώ καλείτε και από το σταθερό σας, το 90 11 51 51 40, για να κερδίσετε σήμερα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, το iPhone 4. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε πολύ λίγο εμείς θα συνδεθούμε με την Κύπρο, θα μάθουμε τα πάντα. Με το πράγματα νησί που δεν έχετε ξαναδεί και ακούσει και διαβάσει. Όσον αφορά τον πολύ αγαπημένο φίλο του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που θα είναι και ο κουμπάρος του. Ποιος να είναι άραγε, ποιος να είναι. Έχουμε και φωτογραφίες από τα παιδικά τους ξέχνια στα χρόνια. Κουμπάρου. Έχουμε επίσης και τους δύο πολύ γνωστούς παρουσιαστές που φτάσαν σε σημείο μέχρι και να πιαστούν στα χέρια, γιατί διεκδικούσαν τον ίδιο καλεσμένο. Δεν μπορώ να βοηθήσω, γιατί δεν μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν, μαντέψτε όμως εσείς, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δεν είναι, γιατί. Όχι, αφήστε, δεν θα σας πω άλλα. Λοιπόν, σε βοηθούσες, δηλαδή. Όχι, πήγα να πω, γι' αυτό δεν πρέπει. Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε, πιέτε. Οι εξελίξεις πολλές, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να περάσουμε λίγο έτσι να. Πιστεύω, μάλλον, θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Ναι. Τέλος Σεπτεμβρίου. Ε? Ναι. Πότε ακριβώς? Λένε 29 Σεπτεμβρίου θα παντρευτούν στην Κύπρο. Κάτι τέτοιο λένε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν τα μακρυπουλιά. Παιδιά, έχετε διανοηθεί αν είναι αυτό την ημέρα που θα συμβεί και έχει να γίνει στην ελληνική τηλεόραση. Χαμό, ζωντανέ συνθέσει. Τώρα μιλάμε για τον χρόνο. Ο Τσιλιμπονιδάκης θα σκαρφαλώνει σε λόφους για να έχει το καλύτερο πλάνο. Ποιο πλάνο? Όχι, σοβαρά μιλάω τώρα. Του γαμπρού και τη νύφη. Ναι, βρε, δεν θα γίνει αυτό το σενάριο. Εγώ τον κουμπάρο θέλω. Εσύ τον κουμπάρο. Έχω πλάνο οπωσδήποτε. Λοιπόν, τον κουμπάρο θα τον μάθει σε πάρα πολύ λίγο, Νίκο μου. Και εσύ αλλά και όλοι εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι. Διότι εμείς εντοπίσαμε έναν φίλο μας δημοσιογράφο. Να πούμε το όνομά του. Να το πούμε. Ναι. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι. Ο οποίος πολύ λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας από την Κύπρο για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά το γάμο. Αλλά πιο συγκεκριμένα, κύριε Κώστα Κωνσταντίνου, είσαι στην παρέα μας. Μας ακούτε? Νικολέτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά εκεί. Καλησπέρα. Κύριε Κωνσταντίνου, μπορώ να σας λέω Κώστα? Αν είναι δυνατό. Και εγώ σε είπα Νικολέτα μου. Και καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα μου, αρχισυντάκτης του showtime.cy, Cyprus δηλαδή. Και ξέρουμε ότι εσύ ξέρεις. κατευθείαν στο ψητό, Κώστα μου. Κώστα, βλέπω κιόλα. Είπα να απομακρυνθώ από την τηλεόραση. Βλέπουμε τη φωτογραφία που είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δεξιά με το ρότορ για τον μπλουζάκι μαζί με ένα παιδικό του φίλο. Πιο συγκεκριμένα τον Εύρο Παναγίδη, ο οποίος ξέρουμε ότι θα είναι και ο κουμπάρος του ζευγαριού, τουλάχιστον όσο αφορά την πλευρά του γαμπρού. Σωστή. Πολύ σωστή. Σύμφωνα λοιπόν, Νικολέτα μου, με όλες τις πληροφορίες που μαζεύουμε από προχθές που ξεκίνησε, που έσκασε η είδηση βόμβα, τόσο εγώ όσο και ο Ανδρέας ο Μακρύς, κάνουμε ρεπορτάζ από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο και μόνο για τα μάτια του Μιχάλη Χατζηγιάννη και τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Εύρος λοιπόν ο Παναγίδης είναι ο κολλητός φίλος του Μιχάλη από όταν ήταν παιδιά, από όταν ήταν μικρή. Μάλιστα. Και μαζί βόλτες, μαζί σε κλαπ, με το μηχανάκι όπως βλέπεις και εσύ εδώ στη φωτογραφία που αποκαλύπτουμε σήμερα. Κύριε Κωνσταντίνου, ποιος έκανε την πρόταση για την κουμπαριά, ο Μιχάλης ή ο... Η πρόταση, Νικολέτα μου, της κουμπαριάς, μετράει 15 με 20 χρόνια. Συγγνώμη, εδώ και 15 χρόνια σκέφτεται να παντρευτεί. Όχι, παιδιά. Τότε έκανε πρόταση και στη Ζέτα. Συγγνώμη, Κώστα. Να υποθέσω ότι είναι το κλασικό που έχεις ένα παιδικό σου φίλο δίπλα σου σε όλη σου τη ζωή και λες όταν παντρευτώ εγώ μια μέρα εσύ θα με παντρέψεις. Προφανώς το λέγανε από παιδάκια. Η φράση που λένε στην Κύπρο. Όπως το λες ακριβώς είναι, Νικολέτα, είναι δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι χρόνια. Είναι ο άνθρωπος, βασικά που πιστευόταν ο Μιχάλης από μικρός. Ο Μιχάλης γενικά δεν θέλει, δεν έχει πολλούς φίλους. Έχει πολλούς γνωστούς, αλλά φίλους έχει λίγους. Και μ' αρέσει που επιλέγει ένα άτομο από το πολύ ξενό του κύκλο και όχι κάποιον γνωστό που μπορεί να γνωρίσει μετέπειτα. Ένα συνεργάτη, ίσως και όλα αυτά. Και έχουν γίνει τέτοιες κουμπαριές πάρα πολλές. Νικολέτα μου, πιστεύω ότι η στιγμή του γάμου του κάθε ανθρώπου επιλέγεις έναν άνθρωπο που πραγματικά τον εμπιστεύεσαι
αρχή για τα 100 και όχι έναν τυχαίο ή άνθρωπο που γνώρισες χθες ή προχθές. Κώστα μου, θέλω να σε ρωτήσω όσον αφορά τώρα την πλευρά της νυφούλας με το καλό της Ζέτας Μακρυπούλια, αν έχουμε ακούσει ποια μπορεί να είναι, ξέρεις, γιατί συνηθίζουν τα ζευγάρια σήμερα, όταν παντρεύονται, να έχουν και δύο κουμπάρους και τρεις και να το μοιράζουν. Δηλαδή θα έχει ένα στο φίλο του και η νύφη τη δική της φίλη. Κύριε Ελισάβε. Να σου πω λοιπόν ότι ξέρεις ότι στην Κύπρο έχουμε ένα άλλο θέμα, ένα άλλο έθιμο. Για πες. Ότι μπορεί να είναι και 100 και 200 και 1000 κουμπάρι. Γι' αυτό είναι καλή η έκφραση. Υπάρχει κουμπάρι, κουμπάρι να είναι πιο πολύ από τους καλεσμένους. Γι' αυτό λένε τους Κύπριους ρε κουμπάρε. Καλή λίστα. Κουμπάρι να μου καμίζει δαμέ. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα μου. Εγώ φαντάζομαι τώρα, ξέρω ότι πολύ καλή φίλη της Ζέτας Μακρυπούλιας είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, έτσι δεν είναι. Και πιστεύω ότι μπορεί. Αποκλείω. Ναι, Γιώργο, Μακρυπούλια, μου φύγε το σίγμα. Να είναι κουμπάρα, να είναι κουμπάρα. Για σένα το λέω εγώ. Υπάρχει περίπτωση να είναι η Ελισάβετ, έχεις ακούσει εσύ κάτι γι' αυτό. Για ποιο συγκεκριμένα εννοώ, δηλαδή. Μέχρι στιγμής για την πλευρά της Ζέτας δεν έχουμε μάθει τίποτα, αλλά εκεί πήγαινε το μυαλό μας. Ολονών ότι ίσως και ενδέχεται ο μόνος άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά της και στα εύκολα και στα δύσκολα να είναι η κυρία Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μάλιστα. Κώστα μου, για τις προετοιμασίες του γάμου έχεις μάθει σε κάτι άλλο. Τι κάνει, τι ετοιμάζει η Ζέτα. Γενικά μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλουμε να είστε συντονισμένοι συνέχεια στο Showtime, Παύλα Σιγουάη, Νικολέτα. Εννοείται. Να το κάνουμε ερώτηση. Θα συνεχίσει ο κύριος Κώστα. Γιατί ναι, μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε ένα απίστευτο ρεπορτάζ και εγώ και ο Ανδρέας, όπως σας έχω πει. Ωραία, τι έχετε μάθει. Ναι, υπάρχουν πολλές εξελίξεις σιγά σιγά. Ναι, τι έχετε μάθει. Καταρχάς με τον κύριο Παναγίδη έχετε μιλήσει, έχετε επαφή, εσείς. Ο Εύρος πλέον ζει στην Ελλάδα. Ακολούθησε τον Μιχάλη. Όταν ο Μιχάλης ξεκινούσε την καριέρα του ως τραγουδιστής τότε με το Άγγιγμα Ψυχής. Α, μάλιστα. Είχαν και τα δύο παιδιά τελειώσει το στρατό, την στρατιωτική του θητεία. Και αποφασίσανε και οι δύο να ανέβουν στην Αθήνα για να τραβήξουν τους δρόμους τους. Φυσικά να μην σπάσει ποτέ αυτή η φιλία, αυτός ο δυνατός αντεσμός. Ωραία, τι λεπτομέρειες έχετε μάθει εσείς για το γάμο. Λεπτομέρειες είναι ότι μέχρι και ο Δήμος της Αγλατζιάς αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος. Προσπαθεί να μάθει. Ο Δήμος της περιοχής, της Ενωρίας. Α, γιατί είναι όνομα εκεί πέρα. Ναι, ο Δήμος. Κώστα μου. Ο Δήμος Αγλατζιάς. Λέγεται Δήμος Αγλατζιάς. Όνομα είναι αυτό. Όπου είναι και το σπίτι του Μιχάλη, έτσι, παιδιά. Ναι. Κώστα μου, θέλω να σε ρωτήσω. Κάτσε, ο Δήμος, συγγνώμη, επειδή είπε κάτι ο κ. Κωνσταντίνο. Ο Δήμος ετοιμάζει γιορτές, τίποτα κάποιο. Τι ετοιμάζει. Ο Δήμος από το πρωί προσπαθεί να μάθει ακριβώς τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θέλει, λόγω του ότι ενημερώθηκε ότι ολόκληρη η ελληνική σοουπής, ολόκληρη τα τηλεοπτικά συνεργεία της Ελλάδας και το ΣΤΑΡ πάνω απ' όλα θα ξενυχτήσει εδώ στην Κύπρο. Mm. Νομίζω θα τρώει χαλούμι και σερταγές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Νίκος, Νίκος. Τι Νίκο. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς και δεν ξέρω τώρα αν είναι, επειδή μας μίλησες για έθιμα όσον αφορά τους γάμους στην Κύπρο, έτσι γίνεται κιόλας ότι ο γάμος γίνεται στο μέρος του γαμπρού. Δηλαδή για ποιο λόγο είναι πολύ ωραίος ο παραδοσιακός γάμος της Κύπρου, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και νομίζω ότι θα είναι το θέμα που θα παίζει για τις επόμενες 5 με 10 μέρες ασταμάτητα εκεί. Πες, Νίκο μου. Κώστα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Ξέρουμε εμείς οι γυναίκες ότι το ημερολόγιο της νύφης ξεκινάει ένα χρόνο πριν από το γάμο, έτσι δεν είναι. Αν δεν κάνω λάθος, το στάδιο του νηφικού είναι 6 μήνες πριν. Ναι. Ένα χρόνο πριν τι είναι, ξέρετε, κορίτσι, εσείς. Άμα μου πεις ολγίνα, ναι, θα ανησυχήσω. Όχι, δεν ξέρω. Είναι πανικός που πιάνει τις περισσότερες νύφες. Ναι. Δηλαδή, εγώ όταν παντρεύτηκα, το νηφικό μου ήταν έτοιμο μια εβδομάδα πριν το γάμο. Και ήταν καιρό νηφικό. Ένα χρόνο πριν το γάμο τι έκανε, θυμάσαι. Τίποτα. Τίποτα. Ήταν ανήπαντρη. Το σκεφτόμουν. Κώστα μου, θέλουμε όλες τις λεπτομέρειες. Θέλουμε να μας πεις και κάτι άλλο να ξέρεις. Αν ξέρεις κάτι και το δαχτυλίδι. Γιατί ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης που ήταν κάπου εκεί κοντά όταν έγινε το δείπνο, πραγματικά δεν κατάφερε να μας πει το μέγεθος και όλα αυτά. Να μας δώσει λεπτομέρειες. Ποιο μέγεθος. Κάτσε, είπαμε. Είπαμε. Γίνει μεσημέρι εκπομπή, έτσι. Παιδιά, οι πληροφορίες λένε ότι η Ζέτα είχε δει αυτό το δαχτυλίδι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την άρεσε πάρα πολύ και μετά τη έκανε σαν έκπληξη. Δηλαδή πήγε, το πήρε και ήθελε να γίνει η πρόταση γάμου με το συγκεκριμένο δαχτυλίδι. Το οποίο φαντάζομαι θα είναι και ανεκτήμητη αξία, δεν μπορώ να ξέρω με σιγουριά. Εντάξει, μην εκθέσουμε και κόσμο. Κύριε Κωνσταντίνου, να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι.
Η πρόταση γάμου έγινε στην Κύπρο ή έγινε εδώ στην Αθήνα? Λένε ότι έγινε εδώ στην Κύπρο. Εγώ σας λέω ότι έγινε εδώ στην Αθήνα. Πόσες περιοχές ερίζουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι σαν τον Όμηρο. Ποιες περιοχές ερίζουν. Κύριε Κωνσταντίνου, και κάτι ακόμα θέλω να ρωτήσω. Στο Δήμο Αγλαντζιάς θα γίνει ο γάμος, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Στα Λάτσα, τι θα γίνει. Εφόσον κάνει την ρεπορτάζ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Θα γίνει στα Λάτσα ένα γλέντι. Θα γίνει στα Λάτσα ένα γλέντι. Τι θέλα τσάρα. Εννοείς και μετά τη δεξίωση για το βράδυ. Όχι, πριν το γάμο. Με έχεις μπερδέψει λίγο, ειλικρινά. Έλα, ρε Κοντάραξης, Κώστα μου. Κι αυτόν. Κώστα ο κουμπάρος δεν είναι από τα Λατσά. Συγγνώμη, Νίκο, Κώστα μου. Μην ανησυχείς και εμάς μπερδεύει ο Νίκος Τσουλιμπουρνιδάκης που τον έχουμε και στην παρέα μας. Δεν είναι ανησυχητικό. Ξέρεις γιατί λέω αυτό, γιατί αύριο φτάνει Κύπρο πάλι ο Μιχάλης. Αυτά θέλουμε να μας πεις. Και πάει στα Λατσά. Και θα πάει στα Λατσά. Αυτή είναι. Και πάει τραγουδάει στα Λατσιά αύριο, γι' αυτό σας ρώτησα τι εννοείτε. Μόνος του είπε τη ζέτα. Δεν ξέρεις να το πει. Λατσιά είναι η περιοχή. Αλλά οι Κύπροι τη φωνάζουν και λένε Λατσά. Άρα, Κώστα μου, με το καλό να τα πούμε και τη Δευτέρα. Αύριο πότε θα τα ξαναπούμε να μας πεις τι έγινε στη συναυλία, αν ήρθε η Ζέτα, αν ήταν και ο Εύρος μαζί του. Τι, όλα θα τα πούμε, όλα θα τα πούμε, θα γίνει ρεπορτάζ, να είστε πάντα καθομένοι showtime, τέλεια, παιδιά, τέλεια. Και στο Star θα τα λέμε όλα. Εννοείται, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα πούμε πολύ σύντομα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Και είναι υπόσχεση, όχι απειλή. Να είσαι καλά, λοιπόν. Νίκο. Θέλεις να πάρουμε πάλι, γιατί χθες το είδα ότι πήραμε το βραβείο της Χρυσής Τηλεόρασης στο Μουτσινά. Α, ναι. Ναι. Θες να πάρουμε κι άλλο. Λες και το κάνεις επίτηδες. Εγώ επειδή έχω πάρει δύο στέματα όμως. Είδες όμως που έπαιξα μέσα για τα Λατσιά. Και μην φέρει το βραβείο, αγάπη είδες μου. Είδες που έπαιξα μέσα για τα Λατσιά. Ναι, για τα Λατσιά σε έλεγες άλλο πράγμα από αυτό που είπε ο Κώστας. Ναι, όχι. Λατσιά είναι γράφεται στην ταμπέλα. Αλλά στην Κυπριακή προφορά λέγω το λένε Λατσιά. Για να μην μπερδευτείτε όσοι θα πάτε ο δικός ρε παιδί μου, είναι άλλο αυτό εκείνο. Είναι στη Λευκωσία. Λοιπόν, από εκεί είναι ο κουμπάρος, ο υποτιθέμενος κουμπάρος. Όχι εσύ Γιώργο μου, άλλος Γιώργος. Ο υποτιθέμενος. Ναι, είσαι παντρεμένος. Όχι. Ή δεν είσαι παντρεμένη. Είμαι, δεν το ήξερες. Είναι ο κουμπάρος του Χατζηγιάννη, αυτό μαθαίνουμε. Εγώ δεν είμαι παντρεμένη. Καλά, ας πω, η φωτογραφία ήταν ντοκουμέντο που είναι από μικρά παιδιά. Σάββατο θα γίνει ο γάμος, όπως λένε. 29 Σεπτεμβρίου, ναι. Σάββατο πέφτει. Λοιπόν, Μήπως έχει παράσταση γίνει τώρα. Λοιπόν, παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο, Νίκο, να σοβαρευτούμε λίγο. Θα το πω, εδώ το έχω. Να περάσουμε λίγο στην Ελισάβετ οικονόμου. Ελισάβετ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Τι κάνεις? Όλο αποκαλυπτικές ειδήσεις είσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελισάβετ μου, και ξέρουμε ότι βοηθάς και εσύ πολύ σε αυτό και επί τη ευκαιρία να το μάθει και ο κόσμος. Έτσι. Όλοι. Ελισάβετ μου, τι μας έχεις? Ξέρω ότι μας έχεις κάτι πάρα πολύ δυνατό όσον αφορά. Καυτό τηλεοπτικό παρασκήνιο, Νικολέτα, ανάμεσα σε δύο πολύ γνωστούς παρουσιαστές. Ο λόγος εσένα. Λοιπόν, θα στα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Πρόκειται για δύο πολύ γνωστούς παρουσιαστές και όλα εκτελήχθηκαν στα πλατό μιας πολύ γνωστής αγαπημένης εκπομπής. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, που γίνεται συνηθισμένη εγγραφή για τη συγκεκριμένη εκπομπή, είχαν καλεστεί μια πολύ όμορφη γυναίκα, ηθοποιός, και ένας ο πρώην στενός συνεργάτης του ενός εκ των δύο παρουσιαστών. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για την εγγραφή, έχει φτάσει ο όμορφη ηθοποιός και αργεί να έρθει ο πρώην στενός συνεργάτης του γνωστού παρουσιαστή. Ελισάβετ μου, για να καταλάβω εγώ τώρα, έτσι. Βεβαίως. Θέλω να πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Βεβαίως. Γιατί έχω απορίες πάρα πολλές. Μάλλον έχω καταλάβει ποιος μπορεί να είναι, αλλά με μπέρδεψες λίγο με το πρώην συνεργάτης του παρουσιαστή. Α, ναι. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε. Η ελληνική τηλεόραση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Η μάχη των καλεσμένων άρχισε με απρόβλεπτες διαστάσεις, αφού όπως αποκαλύπτει το Made in Star, γνωστή τηλεοπτική εκπομπή, παραλίγο να την αχτεί στον αέρα, καθώς ο καλεσμένος ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή με άνωθεν εντολή συνεργάτη του. Ο καλεσμένος, πρόσωπο λαμπερό, πολυσυζητημένο, με εμπειρία στην τηλεόραση, με άποψη και ατάκες που θα εξασφάλιζαν τηλεθέαση και θα δημιουργούσαν αίσθηση. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα για το γύρισμα, λίγο πριν το φώτα κάμερα πάμε, υπήρξε παρέμβαση συνεργάτη του να ακυρωθεί η τηλεοπτική του συμμετοχή. Ο παρουσιαστής της εκπομπής παθαίνει σοκ, αφού όλα ήταν έτοιμα και αν δεν γινόταν το γύρισμα, η εκπομπή θα ήταν εκτός ορίων προγραμματισμού και το κανάλι θα αναγκαζόταν να ματαιώσει την προβολή της.
Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Τα διευθυντικά στελέχη ήταν σε κατάσταση πανικού, αφού όχι μόνο έπρεπε να καλμάρουν τον παρουσιαστή, αλλά ταυτόχρονα να βρουν σε ελάχιστο χρόνο δυνατό καλεσμένο που θα εξασφάλιζε νούμερα τηλεθέασης. Την τελευταία στιγμή, η λύση δόθηκε με καλεσμένο πασπαρτού, με ανεβασμένες μετοχές τελευταία, ή στις δυναμικής, αποφασισμένο να τσαλακώσει το προφίλ του στον υπερθετικό βαθμό. Τον ενημέρωσαν άρον-άρον και το γύρισμα έγινε κανονικά με πολλές ανατροπές και εκπλήξεις. Δεν είναι καλό αυτό που συνέβη, Ελισάβετ. Μου τώρα δηλαδή να είσαι καλεσμένο σε μια εκπομπή και τελευταία στιγμή, ενώ όλα έχουν φτιαχτεί πάνω σε σένα, ίσως και κάποιο αφιερωματικό βίντεο, θέματα και αυτά, και να αποφασίσεις τελευταία στιγμή να μην πας. Και ξαφνικά να ακούσεις το όχι. Και όμως έγινε αυτό. Την ώρα λοιπόν που την ημέρα τη συγκεκριμένη, όπως ακούσατε και στο βίντεο, που ξεκινάει η εγγραφή της συγκεκριμένης εκπομπής, έχει πάει ο όμορφη ηθοποιός και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει, χτυπάει το τηλέφωνο και ο στενός συνεργάτης του πρώην γνωστού παρουσιαστή λέει ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί στην εκπομπή. Φυσικά υπάρχει τρελό παρασκήνιο. Ο συνεργάτης πήρε τηλέφωνο, όχι ο ίδιος. Άκου να δεις, οι δύο παρουσιαστές πώς εμπλέκονται. Είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής που παρουσιάζει και ο παρουσιαστής ο πολύ γνωστός που κρύβεται πίσω από τον καλεσμένο, ο οποίος είναι στενός πρώην συνεργάτης και του έχει απαγορέψει να παρουσιαστεί σε αυτή την εκπομπή. Αυτό φυσικά γίνεται λίγο πριν ξεκινήσει η εγγραφή της εκπομπής. Είναι βασικός καλεσμένος. Φυσικά το κανάλι, επειδή δημιουργήθηκε μεγάλος πανικός, καταλαβαίνεις ότι είναι όλα έτοιμα, φώτα, τα πάντα. Λένε τώρα τι κάνουμε. Παραλίγο να τυναχτούν όλα στον αέρα. Το κανάλι πήρε θέση πυροσβεστήρα. Λέει, παιδιά, αφήστε το. Θα λυθεί η παρεξήγηση, θα σας βρούμε εμείς καλεσμένο. Βρέθηκε καλεσμένος, έγινε η εγγραφή, αλλά ο καλεσμένος, επιτρέψτε μου να πω, έχει καταντήσει μαϊντανός. Σε όποιον κρατάει μικρόφωνο, μιλάει. Ελισάβετ. Κάνει νούμερα, αλλά εντάξει. Κάνει νούμερα πολλά, μεγάλα. Κάνει νούμερα πολλά και νούμερα τηλεθέασης και νούμερα γενικά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί. Παρόλα. Έτσι για να σας κάνω κάτι να δημιουργήσω suspense. Ελισάβετ. Παρακαλώ. Ίδρυγα, να σας ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι έχω δει το τρέλερ της εκπομπής που περιέγραψες με ηθοποιό και με άνθρωπο. Αγαπημένο πρόσωπο πολύ που γελάμε πολύ. Αγαπημένο. Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι πιστέψτε με, όπως λένε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολλά από τα τηλεοπτικά δρόμενα και παρασκήνια, αυτή είναι η αρχή της συγκεκριμένης τηλεοπτικής κόντρας ανάμεσα στους δύο πολύ γνωστούς παρουσιαστές. Θα μας απασχολήσει όλη τη συγκεκριμένη τηλεοπτική σεζόν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν συνεργάτες χρόνια και φίλοι, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά. Πέρα, όχι, δεν λέω για τον συνεργάτη του παρουσιαστή. Κατάλαβα για τους δύο παρουσιαστές. Για αυτόν που εμπόδισε και για αυτόν που παρουσίασε. Τώρα έχουν τσακωθεί, δεν μιλάνε. Κοίταξε να δεις, αυτό το οποίο έγινε, το γεγονός, ναι. Φαντάζομαι ότι και εσύ να παρουσίαζες μια εκπομπή και να σου τον έκοβε, να τον εμπόδιζε, δεν θα σου άρεσε. Άρα καθόλου. Λοιπόν έχει μπει στην blacklist. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, αν μου επιτρέψει. Οι καλεσμένοι. Γιατί το έκανε αυτό, δηλαδή τι είχε να κερδίσει και πήγε στην Ελλάδα. Δεν είναι γυναίκα. Ο καλεσμένος, εντάξει. Είναι άντρα. Δεν ξέρουμε τι είναι δεν ο καθένας. Δεν κατάλαβες ποιος είναι. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι θα με αυτό. Θα σου πω μετά στο διάλειμμα. Σταθή μου, ίσως ο συγκεκριμένος καλεσμένος να μην είχε καμία αντίρρηση, γι' αυτό και να είχε πει αρχικά ναι. Υπήρχε όμως πρόβλημα ανάμεσα στον παρουσιαστή. Δεν ήθελε ο πρώην συνεργάτης του να εμφανιστεί εκεί. Ήταν δική του η λόγη. Κατάλαβα. Ίσως να το ήθελε προς το παρόν. Είχε τους δικούς του λόγους. Αυτό που έχει σημασία και συνέβη είναι ότι το εμπόδισε. Του είπε όχι, δεν θα πας και φυσικά αυτό το όχι έγινε πραγματικότητα. Με ένα τηλεφώνημα. Επιτέλους αυτή τη χώρα πήρε ένα προφανώς ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε. Γιατί εδώ και καιρό ακούγαμε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στις δύο εκπομπές. Ακριβώς και τα κόνσεπτ. Το είπα πριν από λίγο ότι είναι η αρχή μιας νέας τηλεοπτικής κόντρας ανάμεσα σε δύο πολύ γνωστούς παρουσιαστές. Και η αρχή της ευτυχίας για μας. Ελισάβετ, μπορούμε εμείς να γράψουμε στη σελίδα μας στο Facebook του Made in Star το ποιοι είναι. Νομίζω ότι καλύτερα στο επόμενο επεισόδιο, γιατί σίγουρα θα υπάρξει πολύ σύντομα. Εγώ και να νέο σου πω επεισόδιο. Κάτι. Γιατί θα το πάρω άδεια από τη Μαρία τη Γιαχνάκη και άμα μου αφήσει η Μαρία, φωτογράψω. Βέβαια, εννοείται. Με το που τον τελειώσει... πρώτο λόγο τον έχει εξυντάκτρια. Λοιπόν, παιδιά, Ελισάβετ, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και πάντα τέτοια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω στην Ένα, μιλάω. Μην ανησυχείτε, θα κανονίσω εγώ ειδικά για εσάς. Ναι. Να βρω ποιοι είναι, βασικά έχω καταλάβει και θα σας γράψουμε στο Made in Star στο Facebook στη σελίδα και ποιος είναι ο παρουσιαστής και ποιος είναι ο άλλος παρουσιαστής και ποιες είναι οι εκπομπές και ποιος είναι ο καλεσμένος. Αν και νομίζω ότι μετά και τα υπόλοιπα... Και μετά θα μείνεις μόνη σου εδώ. Γιατί? θα δεχόμαστε απειλές. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε λίγο μουσική και να κάνουμε... Πομ, 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 πομ. Τι σας θυμίζει αυτό?
Πάμε να απολαύσουμε, παιδιά. Σ' αρέσει η Ελένη Φουρέιρα. Πολύ. Σε όλους αρέσει η Ελένη Φουρέιρα. Και δεν μας αρέσει μόνο επειδή είναι κούκλα, θεά και πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια. Εγώ προσωπικά που την ξέρω, μ' αρέσει πολύ γιατί είναι και πολύ καλό, απλό παιδί. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε την Ελένη Φουρέιρα. Είναι εδώ. Κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού μόνη της. Έχει υπάρξει κατίνα και δεν είχε θυμώσει καθόλου τότε που όλοι ασχολιόταν με την καταγωγή της. Η Ελένη Φουρέιρα γύρισε το νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι Reggaeton και το Made in Star ήταν εκεί. Με φουτουριστικό στυλ, σαν άλλη πριγκίπισσα Λέια των Star Wars και πιο sexy από ποτέ, η νεαρή τραγουδίστρια τα έδωσε όλα και τα αποκάλυψε όλα. Πληροφορίες μου λένε ότι είσαι πολύ ερωτευμένη, λάμπεις, έχεις ανανεωθεί. Είναι το look του Απόλλωνα που νομίζω ότι έκανε κάνει διαφορά. Είμαι καλά και ξέρω, έχω καλό ρεπορτάζ, ότι ο καλός σου είναι πάντα στα προστινά τραπέζια και σε στηρίζει, σε παρακολουθεί. Στα προστινά, όχι, δεν θα έλεγα στα προστινά. Όχι, εντάξει. Κοίταξε, του αρέσει αυτό που κάνω. Γιατί να μην είναι εδώ. Μα ό,τι κι αν πω σ' αγαπώ, σε θέλω. Είχες πει ότι είσαι διεκδικητική, αλλά δεν είσαι κατίνα. Αλλά έχεις ψάξει και κινητά, έχεις παρακολουθήσει και κάτι σπίτι. Κατίνια όμως, αλλά... Κατίνα είναι κάτι το οποίο δεν θέλω καθόλου, αλλά όλες οι γυναίκες λίγο γινόμαστε λίγο. Έχω γίνει, ναι, έχω υπάρξει. Αλλά αυτή τη στιγμή μου παίρνει πολύ ενέργεια, τόσο πολύ δουλειά μου, που δεν έχω χρόνο να γίνω κατίνα. Άμα κάτω σπίτι και ηρεμήσω και δεν έχω τίποτα να ασχοληθώ, σίγουρα θα μου βγούνε όλα. Γι' αυτό δεν κοιμάμαι τα βράδια, φιλιά στο κορμί μου σημάδια. Θέλω να μου πεις πώς είσαι στο σπίτι. Είσαι κλασική γυναίκα, μαγειρεύεις. Επειδή έχω 4 αδέρφια και έχουμε μεγαλώσει έτσι μια οικογένεια λίγο που όλοι βοηθούσαμε στο σπίτι, έχω μάθει να μαγειρεύω, να καθαρίζω. Δεν έχω γυναίκα σπίτι να μου καθαρίζει, που δεν μπορώ. Μένω και με την κολλητή μου και είμαι συνέχεια ότι εγώ θα κάνω τις δουλειές. Και όταν είναι πολύ χάλια το σπίτι και πάω για συναυλίες, η μαμά μου ανοίγει τώρα την πόρτα στο σπίτι και μπαίνει και καθαρίζει μόνη της. Βρίσκω το σπίτι ακάθαρο και είμαι κουρασμένη. Μάνα, σ' αγαπώ, ξέρεις. Θέλω να ξεφύγω με τις φίλες μου να πω. Θέλω κάποιος άλλος να με πάρει αγκαλιά. Έχεις επηρεαστεί καθόλου από τον Σάκη και από τον Μαραντίνη που είναι και μπαμπάδες? Το έχεις σκεφτεί καθόλου να γίνεις μανούλα? Κοίταξε να δεις, είναι πολύ όμορφο. Βρίσκομαι σε δύο άντρες που έχουν παιδιά, που είναι ευτυχισμένοι και έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Είναι πολύ όμορφο, θα ήθελα και εγώ να το κάνω. Απλά ακόμα δεν το σκέφτομαι. Μου λείπεις κι εγώ, θα κάνω κάτι γι' αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω για το καλοκαίρι, για την επέμβαση που είχες κάνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι συναχωρήθηκα πάρα πολύ. Εντάξει, έβγαλα πολύ ποδά. Ήταν κάτι το οποίο ευτυχώς που το έχουν κάνει όλοι οι τραγουδιστές σχεδόν. Και για κάλους και για πολύποδες. Και πήγα στον καλύτερο γιατρό, δόξα τω Θεώ. Ρωτήσω αν θα συγχωρούσες την απιστία. Αναλόγως. Αν κάτι γίνει που είναι πολύ εφημερό, it's okay. Yes. Αλλά άμα έχει σχέση και γίνει κάτι για πολύ καιρό, αυτό δεν συγχωρείται. Πώς είχες αντιδράσει, αν είχες πληγωθεί, αν είχες νευριάσει, αν είχες στεναχωρηθεί ή αν είχες αδιαφορήσει, όταν είχαν ακουστεί όλες αυτές οι φήμες τότε για την καταγωγή σου? Δεν είχα ούτε στεναχωρηθεί, ούτε είχα νευριάσει. Αν το είχα κάνει, θα το είχατε καταλάβει εξάλλου. Καθόλου, τίποτα, δεν με πειράζει. Τίποτα και ξέρω ότι κάνω μια δουλειά που πρέπει να ακουστούν πράγματα, να υποθούν ή να πρέπει να ασχοληθούν και με την προσωπική μου ζωή και γενικά. Και έχω επιλέξει εγώ να κάνω αυτή τη δουλειά, είναι η δική μου επιλογή. Γι' αυτό και δεν με πειράζει τίποτα. Μα ό,τι κι αν πω, σ' αγαπώ, σε θέλω. Λοιπόν, Reggaeton είναι από Τζαμάικα, λατινοαμερικάνικη μουσική, είδος μουσικής. Είναι το νέο της σουξέ που θα βγει στο επόμενο CD. Πόσες ώρες έκανε πρόβα, χόρευε, δεν κουράστηκε καθόλου, χαμογελούσε, γελούσε, ό,τι θέλεις. Είναι μεγάλη στάρ. Θέλετε να σας πω εγώ κάτι άλλο? Γιατί μίλησε η Ελένη μου, Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μίλησε στο Made in Star και στη Φραντσέσκα. Ότι την Παρασκευή που είχα πάει στο μαγαζί για να δω τον Σάκη Ρουβά, τον Σονιράμα και την Ελένη Φουρέιρα, είχα παρατηρήσει ότι ήταν το καλό της εκεί. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Εντάξει, η Ελένη Σονιράμα ντύνεται πολύ σεξι, είναι πολύ. Είναι. Πώς θα το κάνουμε, πέρα από πολύ ωραία κοπέλα, είναι και σεξι, έχει εκπληκτική κίνηση και αυτά. Και κοίταγα, ξέρεις, γιατί σκέψου τώρα να είναι η κοπέλα σου και να είναι και ντυμένη λίγο αποκαλυπτικά, λίγο σεξι και να την βλέπουν όλοι οι άντρες με τα σαχόνια κάτω. Καλά, δεν είναι και καλά, ωραία, καλύτερα. Όχι, θα σας πω ότι μου έκανε εντύπωση. Ότι ήταν παιδιά ο Κακομοίρης και κοίταγε και είχε κοκκινήσει και απλά τον πείραζε και οι φίλοι του. Κοίτα συνέχεια.
Έτσι έκανε. Αμα ήθελα να μην πήγαινε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν θα πάει να δει την καλή του εμπειρία. Άρα ξέρει τι δουλειά κάνει η κυρία. Νέος, πετυχημένος, επιχειρηματίας. Είναι ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια της Showbiz με τον Δημήτρη, να το πούμε. Εγώ τη το είπα, δεν αντέδρασε καθόλου. Τη λέω, σκέφτεσαι να ανέβει στα σκαλιά τη Κρυσία, θα γίνει πανούλα. Εμένα μου άρεσε. Θα γίνουν στην ώρα. Εμένα μου άρεσε που είπε ότι ναι, έχω γίνει Κατίνα. Έχω ψάξει και μετά. Και τα έχω κάνει όλα. Έτσι, έτσι. Όχι όλες τώρα. Οι γυναίκες κάποια στιγμή το έχουμε κάνει αυτό. Όλες καλέ το παιδιά μαγειρεύει και μόνο του το κορίτσι. Καθαρίζει μόνο του και μπράβο της. Τη το είπα για τον Δημήτρη. Όχι, είναι πολύ άτομα. Πρέπει να είναι χαρά από κάποιον. Αυτό εννοώ. Εννοείς ότι τώρα που είναι τραγουδίστρια, τη βλέπουν όλοι. Δεν μπορούσα να την βλέπω. Παιδιά, να σα πω κάτι. Είναι τόσο απλό παιδί η Ελένη Φουρέιρα, γιατί κάναμε και πολλές συναυλίες πέρσι μαζί και εγώ ήμουν παρουσιάστρια. Που μου άρεσε πάρα πολύ. Άμα δείτε, πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην βγάλει μαζί του φωτογραφία και μιλάμε τώρα μιλούνια, έτσι, όχι δύο-τρία κοριτσάκια. Μίλα μου λίγο για Ελένη. Σε είπα ότι απείλευσες πολύ το βίντεο. Όχι. Κάνω like, Ελένη. Κάνω like, Ελένη. Εγώ κάνω like όμως και στον. Κάνε και ένα poke, ναι. Ωραία, τα έχει μάλλον. Κάνω like και στον Απόλλωνα Παπαθεοχάρη, παιδιά, που είναι εκπληκτικό στα κουστούμια και όλα, άμα δείτε τα κουστούμια στο μαγαζί, είναι όλα ένα και ένα. Έχει όλη την επιμέλεια ο Απόλλωνα Παπαθεοχάρη. Συγγνώμη, σκηνοθεσία ο κύριο Πλατανιά και όλο το στάλινγκ το έχει κάνει ο Κωνσταντίνο Κουτσομίγο. Την έχει πριγκίπισσα από το Star Wars. Τελεία. Φουτουριστικό. Το θέμα είναι μια πόλη από το 2030 που έχουν ζήσει μόνο κάποιοι σούπερ ήρωες. Αυτό είναι το θέμα που έχει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Δημήτρης έχει και την Ελένη Φουρέιρα να μαγειρεύει, να είναι νοικοκυρά, να είναι και θεάλο. Ποιο τη χάρη του, αυτό τη έλεγα. Παιδιά, τι ωραία. Και ωραίο ζευγάρι. Ναι, πολύ ωραίο ζευγάρι. Και όμορφο ζευγάρι και φαίνεται και αυτό το καλό παιδί. Το καλό που του θέλω, Δημητράκη. Στην Ερμιόνη που πάνε διακοπές το καλοκαίρι, πέρανε καλά, ξέρω. Πού? Στην Ερμιόνη, εκεί πάνε διακοπές. Να σου πω, είσαι στόκερ τη Ελένη Φουρέιρα. Στόκερ, να μεταφράσω λίγο, είναι αυτό ο τύπο που είναι πίσω τα δέντρα και κοιτάζει και κάνει. Δεν κάνει διαφορά. Είναι από τι λίγε που εκτιμώ νέε τραγουδιστέ και α πω και κάτι. Όταν δέχτηκε επίθεση από τις υπόλοιπες του συγκροτήματος, όχι από τις υπόλοιπες, από τη μία συγκεκριμένα, δεν απάντησε. Ήταν κυρία. Και όταν δέχτηκε, αυτό μου άρεσε. Και όταν δέχτηκε επίθεση για την καταγωγή της. Καλά, αυτό άστοτε. Όλες αυτές τις φήμες τότε. Καλά, και αυτό πρώτα απ' όλα επίσης πρέπει να. Μόνο η ψυχούλα της το ξέρει να στεναχωρήθηκε και όχι έτσι, γιατί δεν ήταν και λίγο. Αυτή την απασχολή μόνο η δουλειά της, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ελένη Φουρέιρα, θέλουμε να έχεις κάθε μέρα με κάποιο τρόπο στην εκπομπή μας. Μας αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να το πούμε, ομορφαίνεις το χώρο. Έτσι. Νίκο μου, μισό λεπτό παρακαλώ. Θέλω να σας πω ότι ο Στάθης Παπούλιας εξασφάλισε μια πολύ ωραία συγκλονιστική συνέντευξη με τη μεγάλη ηθοποιό Μπέτη Βαλάση, Στάθη μου. Ακριβώς. Στο θέατρο χθες το βράδυ. Θες να μου δώσεις ένα τίτλο? Τίτλο δεν θα σου δώσω, γιατί είναι τόσο ωραία η ίδια που νομίζω ότι αδυνατό να το κάνω. Αδυνατής. Έτσι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα δούμε την κυρία Μπέτη Βαλάση, θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε όπως μίλησε στον Στάθη Παπούλια, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι εσείς πρέπει να κερδίσετε ένα iPhone 4, παιδιά. Και αν δεν το θέλετε, γιατί έχετε τη δεύτερο, να μου το κάνετε δωρεμένα, γιατί το δικό μου έσπασε. Μη κενό όνομα τεφώνυμο, αποστολή στο 54990, ενώ καλείτε και από το σταθερό στο 9011 51 51 40 για να κερδίσετε σε πολύ λίγο από τώρα ένα iPhone 4. Πολλά μηνύματα, πολλές κλήσεις για να είναι περισσότερες και οι πιθανότητες να το κερδίσετε. Καταλάβατε? Όχι. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας. Μπέτη Βαλάση αμέσως μετά, αλλά και Παναγιώτης Πετράκης, σας το είπα αυτό. Όχι. Θυμάσαι. Μιλάει σπάνια. Παιδιά, είναι Πέμπτη σήμερα. Τι ωραία. Τέλεια. Και αύριο Παρασκευή. Τι, μεθαύριο Σαββατοκύριακο. Διαβάζει το μέλλον. Μεθαύριο Σαββατοκύριακο. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε. Ναι, είμαστε σίγουροι. Σίγουρα με το ρεπορτάζ πάντα. Θα τραγουδήσουμε. Πού θα πάτε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή. Από τώρα μα ρωτά. Ναι, πού θα πάτε, επειδή δεν σα δω αύριο. Δεν ξέρω, εσένα δεν θα σου λέω ποτέ που πάω το Σαββατοκύριακο, που πάω σε μία ώρα, αλλά τέλος πάντων. Έλα, ψυχαγωγό. Μπορώ να το βρω όμω, άμα θέλω, Νικόλα. Πού με το βρει. Τι σε νοιάζει. Δεν το βρει για μένα. Έχω βάλει GPS σε όλου. Να σου πω, του στέλνει μήνυμα στο Twitter αυτομάτω. Ποιο? Μόνο του έρχεται. Α, κάνει τέτοιο ο Τσιλιμπουνιδάκη. Τι λε τώρα, να φοβάμαι, να προσέχω. Έχει βάλει κοριό. Έχει βάλει GPS στο πόνι. Κοραίο. Μην φοβάσαι, σε παρουσιάζει τρία μα. Οπότε εντάξει, θα σε προσέχουμε. Πάλι καλά. Σωστή και αυτό. Άμα θε όμω την Παρασκευή, πάμε ρεμό. Πού? Πάμε ρεμό. Όχι, πρεμιέρα με τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, να. Μην ξεφεύγουμε από το θέμα μα, παιδιά. Μην ξεφεύγουμε. Τι είπε, Μαρία μου. Έτσι, και εγώ αυτό θέλω. Θέλω πάρα πολύ να δω την κυρία Μπέτη Βαλάση, αυτή την σπουδαία ηθοποιό, Στάθη μου, που μίλησε σε σένα, ναι. Δεν θες να βάλεις τίτλο, μου είπες. Μα, να βάλω τίτλο. Είναι δυνατόν όταν λέει τόσα για τα παιδικά της χρόνια.
για την περιπέτεια υγείας που είχε, για τον Τίτο Βανδύ που έχασε, για το τι παρακολουθεί σήμερα. Αλλά τίτλους θα βάλουμε. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να απολαύσουμε όλοι μαζί το βίντεο. Η Μπέτη Βαλάση, η μεγάλη κυρία του θεάτρου, μιλά στο Made in Star για την περιπέτεια της υγείας της, το χαμό του συζύγου της Τίτου Βανδύ, αλλά και τη δύσκολη παιδική ηλικία που τη σημάδεψε. Τη συναντήσαμε στο καμαρίνι της, στο θέατρο που επέστρεψε μετά από καιρό απουσίας με την παράσταση «Η Θεία και εγώ». Όπως λέει, για ένα σχεδόν χρόνο δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει αφού πέρασε εγκεφαλικό επεισόδιο. Για ένα χρόνο που δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Η ζημιά ήταν. Λοιπόν. Έλεγα, θέλω να πεθάνω. Καλά, στείλε, κάτσε εδώ πέρα. Τι να πεθάνεις εδώ πέρα. Χωρίς δεν έχει να φάει. Ένα μωράκι δεν έχει να φάει, δεν έχει ένα βιβερό, δεν έχει εκείνο, δεν έχει τ' άλλο, δεν έχω δεν. Ένιωσα τέτοια πράγματα. Αισθάνομαι λίγο περίεργα να μιλάω για την υγεία μου, όταν ξέρω ότι εδώ ο κόσμος καίγεται. Είπα ότι δεν ξανακάνω τίποτα θέατρο. Και νόμιζα ότι τελείωσε, αλλά δεν είναι έτσι και είμαι τώρα ευτυχής που είμαι ξανά στο χώρο. Ζήσατε δίπλα σε έναν επίσης μεγάλο άνθρωπο του θεάτρου και του κινηματογράφου, τον Τίτο Βανδύ, και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ο Τίτος έγινε ένα παιχνίδι για πολύ καιρό. Νομίζαμε, ο κόσμος, όσοι δεν ξέρουν. Ότι έγινε μια περιπέτεια με την καρδιά του και αυτά, αλλά ήταν πολύ. Αυτό το πράγμα κράτησε γύρω στα 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια γινόταν ένα μεγάλο θέατρο. Ανάμεσα στους γιατρούς και ανάμεσα στο μεγάλο το παιχνίδι απέναντι στο Βανδύ. Ο Βανδύς όμως ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Το γεγονός είναι ότι ο Τίτος έφυγε και ρημάχτηκα. Τα παιδικά χρόνια της Μπέτης Βαλάση δεν ήταν εύκολα. Οι γονείς της ήταν χωρισμένοι και εκείνη ζούσε μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης. Πιο πολύ ζούσα μέσα στα τρένα. Η μάνα μου από πιτσιρίκα ήμουνα στην Αθήνα και ο πατέρας μου ήταν στην Κατερίνη και ήμουνα με ένα τρένο. Με περίμενε ο μπαμπάς μου και πήγαινε στον μπαμπά μου και με περίμενε η μαμά μου και πήγαινε εκεί πέρα. Αυτό όμως δεν είναι ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, 15-16 χρονών, ή μπορεί να είναι και 6 και 7 και ούτω καταξής. Όλα αυτά τα πράγματα γράφουν. Τα παράθυρα κλείσε, πρέπει σφαΐ! Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Πάμε για εκλογές, γι' αυτό φωνάζω. Ο ρόλος της Λοξάνδρας στην ομώνυμη ιστορική σειρά τη σημάδεψε σαν ηθοποιό. Γι' αυτό και αποκαλεί αυτή την εμπειρία της δώρο. Η Λοξάνδρα ήταν ένα δώρο. Ήταν η Λοξάνδρα, θέλανε όλες να παίξουν τη Λοξάνδρα. Και γιατί, όχι και εγώ τότε. Ένα νέο κορίτσι μου τότε. Νομίζω ότι εγώ είμαι 120 χρονών τότε, αλλά ήμουν και εγώ ένα νέο κορίτσι τότε. Ήθελα οπωσδήποτε να παίξω. Τα κατάφερα. Πήγα στα ίσια και ζήτησα. Το δώρο ποιο είναι. Ότι έτυχε η Ελβίρα η Ράλη, που ήταν η παραγωγή και με επέλεξε. Αλλά η μεγαλύτερη τύχη ήταν που γνώρισα την Ιορδανίδου, την Μαρή. Αυτό ήταν. Κακορίζικος τόπος, κακορίζικος. Ολοφαγωμάρα είναι. Μία παιδιά συγκλονιστική σειρά και η σειρά Λοξάνδρα. Ιστορία. Γιώργο μου, την οποία το λέω τόσα χρόνια γιατί ευτυχώς, ξέρετε, υπάρχει στο ίντερνετ να τη δείτε ολόκληρη από το πρώτο επεισόδιο. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ένα εξαιρετικό βιβλίο και φυσικά μια εξαιρετική σειρά. Μπέτη Βαλάση. Πολλά συγχαρητήρια για αυτό το βίντεο. Είδες με πόση προσοχή το παρακολουθούσαμε όλοι, πόσο ανάγκη έχεις να ακούσεις τέτοιους ανθρώπους να μιλάνε. Ναι, πραγματικά. Και σε ηρεμούν αμέσως, παίρνεις μια ηρεμία, μια χαλήνη. Αυτό ακριβώς που λες. Είναι φοβερό πράγμα. Νιώθεις μια θαλπορή, μια ζεστασιά. Υπάρχουν άνθρωποι σημαντικοί γύρω μας, οι οποίοι πρέπει να τους δοθεί το βήμα να μιλήσουν. Εντάξει, μιλάμε και εμείς τώρα, τι να πούμε. Πρέπει να τους δοθεί ευκαιρία να μιλήσουν και πρέπει εμείς σε αυτό το. Έχουμε υποσχεθεί μέσα από την εκπομπή να δίνετε ευκαιρία και στα νέα τα παιδιά έτσι, που έχουν κάποιους ηθοποιούς στο μυαλό τους, που τους βλέπουν πιο συχνά μέσα από την ελληνική τηλεόραση, τα περιοδικά, να βλέπουν και τους παλαιότερους, όχι τόσο το έργο τους, αν δεν γίνεται, έτσι, αλλά όσο τα πράγματα, τα πολύ ωραία σοφά πράγματα που έχουν να μας πούν στα αυτοί. Ευτυχημένο ότι υπάρχει το θέατρο που να τους δουν, δηλαδή ότι παίζουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπετε πώς ηρέμησε όλο το κλίμα εδώ πέρα τώρα μετά από αυτή τη συνέντευξη. Και ακούγαμε και πολύ προσοχή όλοι μας τη συνέντευξη. Και ο Τίτος Βανδύς ήταν σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος έχει παίξει σε πολύ μεγάλες παραγωγές. Καταρχάς έχει παίξει του Woody Allen
το όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το σεξ, με φοβερό ρόλο. Φοβερή σκηνή με το πρόβατο. Με το πρόβατο, ναι. Αλλά ταινία, δηλαδή διεθνής παραγωγή, όντως αυτό που λέμε. Αλλά και η κυρία Βαλάση είναι μια προσωπικότητα μεγάλη. Ένας άνθρωπος πάντα διακριτικός στον χώρο. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Και αυτή η σειρά Αλεξάνδρα που λέμε είναι σύμβολο, δεν είναι απλά μια σειρά. Βλέπεις τώρα, λέμε ότι ήταν καλύτερα τα χρόνια της Ελλάδας τότε από σήμερα. Γιατί γινόντουσαν αυτές τις σειρές. Και σήμερα δεν μπορεί να γίνει μια παράδοση. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν μπορούσε να μιλήσει για ένα χρόνο, το ξεπέρασε και είναι πάλι στο σανίδι. Στη δουλειά του, στον χώρο που το ανήκει. Στη δουλειά της, στον χώρο που αγαπάει και έχουν τη δυνατότητα και οι νέοι άνθρωποι να την παρακολουθήσουν. Και το σημαντικό. Στον χώρο που αγαπάει και την αγαπά. Έτσι. Γιατί. Είναι θεατράνθρωποι. Αυτοί ζουν, παίρνουν οξυγόνο από το σανίδι. Και εμείς από αυτούς. Και εμείς από αυτούς. Είναι μεγάλη ανάγκη που έχουμε να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους στη σκηνή. Λοιπόν, επειδή ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπέτη Βαλάση, αλλά και ένα χειροκρότημα, παιδιά, Στάθη μου. Μπράβο. Μπράβο, Στάθη. Έτσι, για την συνέντευξη που εξασφάλισες και για αυτές που έχεις εξασφαλίσει και δεν τις έχουμε δει ακόμα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Κάνουν μια εξαιρετική παράσταση με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Ναι, μια εξαιρετική παράσταση. Εννοείται. Λοιπόν, τι ήθελα εγώ να πω. Ήθελα λίγο να μας μιλήσεις και για τη δική σου παράσταση, Γιώργο μου. Θες να μιλήσουμε τώρα ή θες να μιλήσουμε πιο μετά. Τι θες εσύ. Τι θέλετε εσείς. Έτσι. Γιατί και ο Γιώργος. Τώρα μετά την κυρία Βαλάση να μιλήσω για τη δική μου παράσταση. Όχι, θα σου πω, θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Όταν ρώταγα στο Facebook τους φίλους μας πριν ξεκινήσει καν η εκπομπή, κανονικά επίσημα, ποιους θέλετε να έχουμε στην εκπομπή μας. Το δικό σου το όνομα, οφείλω να πω ότι ήταν δηλαδή στα 100 ονόματα που μου λέγανε, σίγουρα οι 40 είχαν πει Γιώργος Ηλιόπουλος. Δύο Τζόρτζ υπήρχαν, ο Κλούνε και ο Ηλιόπουλος. Ναι. Σε ζητάγανε λοιπόν. Ο άλλος γέρασε. Ήρθε η σειρά μου. Ήσασταν στα σφινάκια, παιδιά. Στα σφινάκια και στα σκερτσάκια. Και πρέπει, ναι. Και πρέπει να σας πω το τι γινόταν στα γυρίσματα της σειράς, τις οποίες η περισσότερη φορά που δεν τελειώναμε ποτέ ήταν ο Γιώργος έφταιγε, να ξέρετε, ο Ηλιόπουλος. Να το λοιπόν εδώ. Θα μας παίξετε κάτι από τα σκετσάκια. Τι να σας παίξουμε, καλέ, όχι. Όλο το καλοκαίρι παίζει ένα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Από ποιο κύκλο. Δεν ξέρω, διάλεξε από ποιο θέλει. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο. Μουσικό. Αυτό, να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι από το Comedy Lab. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, και εγώ θα πω και για το Comedy Lab, ότι η σειρά αυτή είναι μια σειρά που αγαπήθηκε πάρα πολύ και είναι η μόνη σειρά στην ελληνική τηλεόραση που έπαιζε επανάληψη το καλοκαίρι και το μεσημέρι και το βράδυ. Και έκανε νούμερα. Και έκανε νούμερα. Μόλις μάθανε ότι θα έρθει στο Star, το παίζανε κατευθείαν. Και για εμάς όμως ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας. Γιώργο μου, θέλω να μου πεις τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια που δεν το σκέφτεσαι το δρόμο και γελάς μόνος σου. Καλά, δεν είναι και πολλά χρόνια πριν. Μαζέψου λίγο από εκείνα τα χρόνια που φοράγαμε φουστανέλες. Αυτό. Ποιο, λέει. Θυμάμαι το αίμα. Αυτό το οποίο δεν ξέρω, το είχα φορτώσει να μπορούμε να το παίξουμε, που κάνει το σαμουράι. Θυμάμαι που έπαθα ο Φαλοκύλης από τα γέλια. Ναι. Με τον Γιάννη και την Εμιλία. Εμείς συνήθως είχαμε συνήθως στον πρώτο κύκλο με τον Γιάννη και την Εμιλία κομμάτια μαζί. Ναι. Και στη δεύτερη χρονιά δεν μας βάλανε μαζί γιατί γινόταν ποτέ το γύρισμα. Δεν γινόταν εδώ με τίποτα. Και κάποια στιγμή γίνεται μια ανάγνωση. Αποφασίσαμε να κάνουμε ανάγνωση κι εμείς μια φορά τώρα. Και μας πιάνε ένα νευρικό και έπαθα Βαλοκύλη. Τα γέλια. Να το εδώ, παιδιά. Αυτό, παιδιά, μπορούσαμε να το δούμε, ένα απόσπασμα. Είναι ένα σκετσάκι σφινάκι που ήταν κανονικά 15 δευτερόλεπτα. Πόσο ήταν στην ουσία και το κάνατε 3 ώρες. Τρεις ώρες. Γιατί ήθελε. Γιατί ο Άσκαρης ήθελε μονοπλάνο. Όχι, όχι. Γιατί ανακάλυψα ότι ο Ερμόλαος πάει. Ο Ερμόλαος ήταν πιο διαβασμένος από όλους. Δεν γέλαγε ποτέ. Πιο σοβαρός πάντα. Δεν γέλαγε ποτέ. Και σε αυτό το γύρισμα ανακαλύπτει ο Ερμόλαος και γελάει. Δεν υπήρχε αυτό. Αυτά συμβάν. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Να πούμε ότι πλέον σε βλέπουμε και μέσα από το Star Channel. Όχι μόνο εσένα και τον. Τι είναι αυτό. Μιλάει για πράγματα. Κάθε Κυριακή, Comedy Lab και τον κύριο απέναντι, τον Γιώργο Χατζηπαύλου. Λοιπόν, αυτό πολύ γρήγορα είναι μια ιστοσελίδα που φιλοξενείται εδώ στο Star Channel, που έχουμε δικές μας παραγωγές. Για να δούμε λίγο μπορούμε. Δεν θα αντήσουν πια στον τόπο μας. Έσφαξαν γριές, νέες, όλα τα ζώα. Αίμα, αίμα, αίμα. Είσαι που πρόλαβα να πω αντίο στην παλαχίδα μου! Το να ξέρεις ότι δεν θα σου πω με... Α, μην δίνετε σημασία! Στο Συναγόρα, ο Συναγόρας πάντα ήταν δειλός και είχε μια ροπή στο πέρδισμα. Μα τι τρίχα! Θέλω να πω ότι αυτά είναι γυρίσματα από τα. Πρέπει να είμαστε το πιο τριχωτό σύριαλ. Σιγά Γιώργο, προσπάθησε τίποτα, παιδιά, λίγο νερό. Ένα γιατρό, παιδιά. Ένα γιατρό, λοιπόν.
Γιώργο μου, Γιώργο μου, τι στιγμές και εκείνες. Θέλω να φύγουμε λίγο από τα... Πενταήμερη, πραγματικά πενταήμερη. Εντάξει, πενταήμερη, έτσι. Κακομάθαμε. Θέλω να πούμε λίγο για την... Πρέπει να μιλήσουμε και για την παράστασή σου, γιατί έχω μάθει ότι και εκεί θα ρίξουμε πολύ γέλιο, που θα ήθελα να σε δω στο Κελεπούρι, έτσι, Κελεπούρι. Λέξη κι αυτή που δεν νομίζω να υπάρχει αντίστοιχη ξένη για τη λέξη Κελεπούρι. Ή κατς. Κατς είναι. Λοιπόν, θέλω όμως τώρα, επειδή είναι και η ώρα περίεργη, παιδιά, και κάποιοι τρώνε, κάποιοι δεν έχουν φάει ακόμα, κάποιοι πεινάνε καλή ώρα εγώ, Γιώργο μου. Ναι, εγώ να πάμε πάντα. Να δούμε, πάντα εσύ, να πάμε να δούμε τι μας μαγείρεψε μαζί με την Ανάη Λιοπούλου, ο Τριαντάφυλλος. Ποιος? Η Λιοπούλου. Συγγενή. Δεν ξέρω. Μην με χτυπήσει. Κοντοχωριανή, τι είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σκύρο μου, λε να μοιάζετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Τριαντάφυλλο τι μας μαγείρεψε στην στήλη της Ανάσης Λιοπούλου από την πόλη. Γεια σας. Από την πόλη ήρθαμε να συναντήσουμε τον Τριαντάφυλλο. Γιατί έχει αρχίσει ήδη την προετοιμασία. Τι έγινε? Τι θα μας φτιάξεις? Χοιρινό με τα μάσκα με κάτι, κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Εδώ έχουμε το ψαρανέφρυ μας, έτσι. Εδώ είναι το ρύζι, το μπασμάτι. Το βουτυράκι μας, δαμάσκινο και βυσάντο. Αν το πάρεις και στο στούδιο εκεί να φάει ο φίλος μου εκεί ο Στάθης. Ή ο Γιώργος. Στο Στάθη εδώ στο καλύτερα. Ας το Γιώργο, νησικό. Ο Γιώργο μετά. Ναι, αλλά ο Στάθης άλλη ιδιαίτερα. Μια χαρά είναι ο Στάθης. Ναι. Δεν έχει σήμα. Σήμα καραβάνα. Ρε, εκεί στο Στάρολ είσαι τόσο τρελή, δηλαδή. Βέβαια, τι κάνετε? Τι το φτιάχνουμε εμείς στην πόλη με... Α, την καλή βραδιά, δηλαδή την παραμονή πρωτοχρονιάς ή τα Χριστούγεννα. Α, μπράβο, την καλή βραδιά. Μα και εγώ γι' αυτό το έκανα, για να είναι καλή βραδιά. Σωτάρω με το χοιρινό, δεν βλέπεις? Προσεκτικά, θέλω να είσαι τρυφερός με τα φιλετάκια. Τα φιλετάκια όμως καίγονται. Δεν καίγονται. Τώρα βάζουμε κρασί τώρα, βάζουμε κρασί τώρα. Κάικες. Ναι. Δεν προσέχεις. Μιλάμε να το φας και θα πάθεις πλάκα. Ελάχιστο βλέπω βάζεις βούτυρο, ε. Ναι, για μην παχύνουμε, είπαμε. Γιατί το βάζουμε για να πήξει? Άρε, μάνα. Μανούλα. Σίγουρα ξεκίνησα πολύ μικρός και κάποια λάθη έχουν γίνει σίγουρα από μένα, γιατί όταν ξεκινάς 17 χρονών και κάνεις πλατίνες, χρυσούς και τα λοιπά, τρελαίνεσαι. Καινούργια έκανα αρχή. Καινούργια έκανα αρχή. Καινούργια έκανες αρχή. Και τι θέλω να πάω για άλλα. Για πράγματα μοναδικά, για πράγματα μεγάλα, τέλος. Για πράγματα μοναδικά, για πράγματα μεγάλα. Πρόταση γάμου έχει γίνει? Ναι, μου έκανε Δήμητρα πρόταση γάμου. Δεν τις πήρες στο μονόπετρο? Πήρα. Αλήθεια? Έτοιμα είναι όλα, έτοιμα. Θα τα μάθεις σε λίγο καιρό. Κάτσε ρε, θα μάθεις όλα σήμερα, δηλαδή. Έτσι, θα είναι καλοκαίρι ή φθινόπωρο? Όχι, φθινόπωρο δεν θα είναι, φαντάζομαι. Δεν έχουμε επιλέξει ακόμα, αλλά προς καλοκαίρι μάλλον, ναι. Πόσο καιρό είσαστε μαζί? Είμαστε 4 χρόνια. Ο γάμος θα γίνει στο ξενοδοχείο της Δήμητρας. Και πάμε να δοκιμάσουμε το φαγητό που κάνουμε, να μας πούνε αν είναι ωραίο. Αυστηρή θα είναι η κριτής μας? Νομίζω όχι, επειδή η Δήμητρα είναι, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Έλα. Η Δήμητρα θα το πάρει το αγόρι. Για να δούμε. Θα φάσει σιγουρή. Ναι, να το δοκιμάσουμε. Πώς είναι? Εξαιρετικό, παιδιά, είναι τρομερός. Είδες τώρα, βράδε, σε πενέσαι στο σπίτι, σε πέσεις σε κάψη. Τρομερός, τρομερός. Τώρα θα σου κάνει και στο σπίτι, δηλαδή. Επιστεύω να ξεκινήσει να μαγειρεύει και στο σπίτι, καλά θα είναι. Πεινάω! Τι μας έλεγε, ήταν νοστιμότατο η Νανά μας. Παιδιά μου! Ναι, αλλά είπα ότι θα το φέρεις στο Στάθη. Στάθη μου, δεν σου φέραν τίποτα, αγάπη μου. Τίποτα. Το φάγει η Νανά στον δρόμο. Η Νανά το φάγει, δεν άντεξε τον πειρασμό. Και φτάκι τσουπώσει τώρα τελευταία η Νανά. Νανά, δηλαδή εντάξει, μαγειρεύεις και τρως, έτσι, ξέρω, εσύ τροφιά πάντα. Έτσι είναι, αγάπη μου, Κωνσταντινοπολίτσες, κυμπάρισες. Κυμπάρισες, έτσι. Αρχοντογυναίκες. Ναι, γεια. Τριαντάφυλλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, μας άρεσε την όρεξη και φαγητό δεν υπάρχει στο στούντιο. Τα χοιρινά σου, το χοιρινό με το δαμάσκινο, και αυτό δεν είναι τόσο καλό. Αλλά τέλος πάντων, Στάθη μου. Καλά, δεν θα φάμε σήμερα το χοιρινό με το δαμάσκινο. Θέλετε λίγο να πούμε άλλη μια φορά για το κηρυτό μας, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το οποίο σε πολύ λίγο θα φύγει από αυτό το τραπεζάκι και θα πάει σε ένα άλλο σπιτάκι. Σε μια άλλη αγκαλίτσα. Ας έρθει στο δικό μου, στη δικιά μου αγκαλίτσα. Στο δικό μου σπιτάκι. Στο δικό μου το κινητάκι. Καλά, δεν είναι το κινητάκι. Το κινητάκι δεν πάθηκε τέτοιο. Γράψτε μια, αφήστε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54990. Να το πουλήσω σαν να μην το θέλω να φύγει. Μπράβο. Και βέβαια, το έχετε κενάκι, πάρτε τηλέφωνο στο 9115145140. Εκεί πέρα σκιάει, μπορεί να το κερδίσετε. Αλλά κατά τα άλλα δεν είναι τίποτα, δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά,
Παναγιώτη Πετράκης. Παναγιώτης Πετράκης, λοιπόν, ήταν ο λόγος που εγώ, μαζί με τον Χρήστο Χολίδη φυσικά, παρακολουθούσα πέρυσι στο Just the Two of Us. Ένα ταλέντο κρυμμένο, ένα ταλέντο που δεν είχε φανεί το τι κρύβει αυτή η φωνή μέσα από την σειρά Τα Μυστικά της ΕΔΕΜ, έτσι, γιατί εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι έχει σπουδάσει, έχει κάνει σπουδές πάνω στο τραγούδι. Και στο χορό. Και στο χορό. Στην Αμερική. Έτσι ακριβώς. Αν και στην Ελλάδα είμαστε, δεν χρειάζονται αυτά απαραίτητα για να κάνεις καριέρα. Για κάτι τέτοιο. Στο... Για να δουλεύεις. Δεν λέω για τον Πετράκη. Έχει κάνει εξαιρετικές δουλειές αυτό το παιδί σε music hall. Έχει κάνει εξαιρετικές δουλειές. Να ξεκαθαρίσω κάτι τέτοιο. Με την Ελλάδα του Τσοτάρη. Εγώ δεν εννοώ για τον Πετράκη. Εννοώ για ξέρουμε τώρα κάποιους οι οποίοι. Εσύ τι έχεις πάθει και μου έχεις χαλάσει και με τα σκακίες. Εκεί που στο καλό παιδί. Δεν ξέρω, μου κοκκόλλησε. Θα πας να κάτσεις άλλο. Από ποιον είναι το ποτήρι ήπιες. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, να δούμε τον Παναγιώτη Πετράκη, να μας μιλάει για πολλά, να μας μιλάει όμως εννοείται και για την συνεργασία του με την Μαρινέλα. Έχεις άστρο, λένε, μη φοβάσαι τίποτα. Έτσι και ο Παναγιώτης Πετράκης, που από τα μυστικά της ΕΔΕΜ και το Just the Two of Us, έχει την τύχη σήμερα να βρίσκεται στο πλευρό της Μαρινέλλας και της Νατάσας Θεοδωρίδου στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται. Υπάρχει ένας καταλύτης στη ζωή μου που ονομάζεται Σταμάτης Φασουλής, από τον οποίο έχουν προέρθει ήδη δύο πολύ μεγάλα καλά. Το ένα είναι τα μυστικά της ΕΔΕΜ, γιατί εκείνος με πρότεινε στην Έλληνα την Ακρίτα. Και το άλλο ήταν ότι πέρσι το καλοκαίρι και αν ήμουν σε μια συναυλία στην Κύπρο, χτύπησα το τηλέφωνό μου και ήταν ο Σταμάτης για να μου προτείνει να συμπληρώσω το σχήμα με Μαρινέλα και Θεοδωρίδου. Και φυσικά, χωρίς καν να το σκεφτώ, είπα ναι. Όσο για το πώς είναι να συνεργάζεσαι με τη Μαρινέλα. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι έχει πολύ περισσότερο άγχος για το πώς θα βγει ο συνάδελφός της παρά για την ίδια. Θέλει να είναι τέλειος. Της αρέσει να βλέπει να επιτυγχάνει ο συνάδελφός της και αυτό νομίζω ότι είναι και ίδιο των μεγάλων καλλιτεχνών που έχουν απόλυτη ασφάλεια στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους και δεν βλέπουν ανταγωνιστικά τους συνάδελφους τους. Είναι, μπορώ να το πω σε εισαγωγικά, μια μαμά. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, κάνει πολύ πλάκα, έχει τρελό χιούμορ, πραγματικά τρελό χιούμορ. Δηλαδή, ξεραίνεσαι. Και ειδικά η Νατάσα που την έχει και δίπλα τη συνέχεια, δεν μπορεί να κρατήσει τα γέλια της πολλές φορές. Αυτή νύχτα μένει, αιώνες παγωμένη. Την τροπή που έχει πάρει η καριέρα με αυτή τη στιγμή, φυσικά και τη χρωστάω στα μυστικά της ΕΔΕΜ και θα είμαι αιώνια ευγνώμων. Την έχω πολύ βαθιά μες στην καρδιά μου αυτή τη σειρά. Υπάρχει καταρχήν ο όρος στο συμβόλαιό μας ότι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τη συνέχεια και είναι και πολύ σωστό. Υπήρχε μια παράκληση στην τηλετενία, νομίζω την τελευταία από την κυρία Κρήτα, ότι βρε παιδιά, μην παίζουμε με το ψωμάκι μας, ας μην διαρρεύσει το τέλος. Και έχει απόλυτο δίκιο. Πώς είναι η συνεργασία με την κυρία Κρήτα? Έχω την τιμή πια να μπορώ να την αποκαλώ φίλη. Μου έχει σταθεί πάρα πολύ. Με έχει βοηθήσει πολύ. Ειλικρινά, όποτε έχω κάποιο δίλημα σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά μου, απευθύνομαι στην Έλενα και πάντα ξέρω ότι η συμβουλή της είναι η σωστότερη. Είναι εκεί για μένα και είμαι εκεί για εκείνη. Ο Παναγιώτης Πετράκης, αν και είχε την ευκαιρία να ζήσει στη Νέα Υόρκη, όπως λέει, επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ακολουθήσει εδώ τα καλλιτεχνικά του όνειρα. Τι ήταν τότε που σε έκανε να επιστρέψει στην Ελλάδα? Ήταν ο όρος της υποτροφίας μου, γιατί είχα πάρει υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright για να φύγω στη Νέα Υόρκη. Ότι αφού έλυγε, ήμουν υποχρεωμένος να επιστρέψω στη χώρα μου για 2 χρόνια και μετά μπορούσα να ξαναπάω εκεί και να ξαναπαλέψω για να πάρω άδεια εργασίας. Γύρισα στη χώρα μου, η μία δουλειά ξαναφέρνει την άλλη και μετά με άλλα κουράγια πας να ξεκινήσεις πάλι από το μηδέν σε μια άλλη ξένη χώρα. Ο Παναγιώτης σήμερα κάνει πρόβες για το θέατρο. Ετοιμάζεται για εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχει στο νέο σύριαλ του Μέγκα «Οι Βασιλιάδες», ενώ σε λίγο καιρό θα απολαύσουμε και το πρώτο του προσωπικό CD. Μέχρι στιγμής μπορώ να σου πω ότι έχω αμυφθεί με πολύ λιγότερα από τα οποία ίσως κάποιος άλλος ηθοποιός στη θέση μου έτσι πιο διεκδικητικός και μαχητικός θα είχε πάρει. Δεν το έχω. Γι' αυτό και πλέον δεν διαπραγματεύομαι και εγώ τα οικονομικά μου. Τα διαπραγματεύεται άλλος. Αλλά όχι, δεν έχω αμυφθεί. Έχεις μάνατζερ που... Ναι, πλέον ναι. Πώς πω, έχει παραμείνει πολύ προσγειωμένο αυτό το παιδί. Μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή και πέρσι που τον φιλοξενούσαμε ως νικητή του Just, με τόσες σπουδές στην Αμερική, με τέτοια καριέρα, πολύ προσγειωμένος, πολύ low profile.
αυτά. Μα όταν τα έχει όλα αυτά, τότε δεν βγαίνει. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Όταν είσαι ο τελευταίο, ο οποίο τίποτα κάνουν του τα ρηλίκια. Μια παροιμία που λέει τα άδεια βαρέλια κάνουν πιο πολύ θόρυβο. Έτσι. Σωστό. Γιατί είμαι μαζί. Πλούτο γνώσεων. Λαϊκή γνωσία. Λαϊκή σοφία. Πραγματικά. Και υπάρχει άλλη μια παροιμία που λέει ότι η πράξη μιλάει περισσότερο από τα λόγια. Action speak louder than words. Τα και καλοκαιρία έρχεται. Τι λες τώρα. Στο έχει πέντε και στο χέρι. Παιδιά μου να τριχιάσει. Είτε ορκοντήσω είτε κάτι άλλο. Κάτι σταράκια λοιπόν. Ας τα βλέπουν αυτά. Κάποιοι άνθρωποι που το παίζουν stars. Ας τα βλέπουν αυτά για να παίρνουν παραδείγματα. Πάντως επειδή ξέρετε τι βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε όλοι πάρα πολύ ωραία προφορά στα αγγλικά. Και στα γαλλικά. Για πες, Φραντζέσκα. Και στα τουρκικά η Φραντζέσκα. Ας τα γαλλικά κάτω. Κιβάντσα κλειτού. Κιβάντσα κλειτού. Γαλλικά, για πες μας κάτι στα γαλλικά. Λοιπόν, φαίνεται να πάμε μια βόλτα τώρα στο χώρο. Πού θέλετε να πάμε, ό,τι θέλετε εσείς. Στο χώρο. Θέλεις να μάθεις τι έκανε η Τζέσικα Άλμπα. Θα μπει στο www.star.gr. Τι έκανε, για τα λέγαμε χθες. Και εμάς τώρα θα μας ταξιδέψει και η Μανιάνα Καλογεράκη. Τι κάνει η Μανιάνα μου. Καλό σας μεσημέρι, με μια χαρά εσείς τι κάνετε. Καλά, μια χαρά εσύ, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που θα μας πεις. Ναι, είναι που μιλούσατε μάλλον για προσγειωμένους ανθρώπους. Η Τζέσικα Άλμπα μάλλον δεν είναι καθόλου προσγειωμένη με αυτό που έκανε. Πήγε λοιπόν την τρίχρονη κόρη της για μανικιούρ, πεντικιούρ. Τραγικό. Πραγματικά τραγικό. Είναι οι φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε. Καλά, τι είναι ο Godzilla, συγγνώμη. Παιδιά, τη βλέπουμε εδώ πέρα. Πραγματικά είναι σε Ινστιτούτο Μανικιούρ Πεντικιούρ στο Beverly Hills. Παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Και βλέπετε με τι αφοσίωση και τι προσοχή έχει σταθεί πάνω από την 3 ετών κόρη τη. Πήγε να τη κάνει Μανικιούρ Πεντικιούρ και το ακόμη πιο απίστευτο τη είδηση είναι ο τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η μικρή, η οποία ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στο πώς θα στεγνώσει τον ήχη, στο αν πέτυχε το χρώμα και στα χέρια και στα πόδια. Εντάξει, τα πιτσιρίκια έτσι είναι όμως. Τους αρέσει. Έβαλε σαγιονάρες για να στεγνώσουν τα πόδια, για τα νύχια των ποδιών και εδώ. Σε αυτό το μέγεθος ο σαγιονάρες, δηλαδή σε Ινστιτούτα στην Αμερική. Προφανώς και λίγο μεγαλύτερο να υπάρχει, ήξερε πώς να το χειριστεί η μικρή. Μανιάνα μου, ξέρεις τι παρατηρώνται μεταξύ στο πλάνο από το star.gr, ότι κάθεται και σε πολυθρόνα μασάζ. Κάθεται σε πολυθρόνα μασάζ. Και όση ώρα περιμένει να τελειώσει η μαμά της, η οποία έκανε μετά μανικιούρ και πεντικιούρ, ασχολιόταν με το iPad. Ναι, παιδιά. Αχ, παιδιά, με ενοχλούν πάρα πολύ. Το βλέπετε, ναι. Δηλαδή είναι φοβερή η εικόνα. The Corn Kids. Η κόρη της Kate Holmes είχε φορέσει τα κούνια τριών ετών. Βεβαίως, βεβαίως. Τα κούνια τριών ετών. Και αυτό θα φορέσει μαζί της. Το μάθαμε. Όχι τριών ετών τα κούνια, ήταν τριών ετών το παιδάκι και φοράγε τα κούνια. Μανιάνα μου, τι της είχε τσιμπήσει όλο στο Χόλιγο, ότι η Σάρων Στόουν έκανε μπότοξ στο παιδί της. Πραγματικά, αυτά δηλαδή που συμβαίνουν με όλα τα στάρ είναι τραγικά. Συγγνώμη, Μανιάνα μου. Είναι όσο στο χρήμα του έχει τσιμπήσει. Γιώργο, με έπαθα ζω. Έχει κάνει η Σάρων Στόουν μπότοξ στο παιδί της. Βεβαίως. Τι λέτε παιδιά τώρα. Λόγω κακής, λόγω δυσοσμίας μάλιστα, έτσι είχε επικαλεστεί. Δηλαδή η δικαιολογία ήταν λόγω δυσοσμίας και έκανε μπότοξ στο παιδί. Είναι προβληματικό. Πριν από λίγο καιρό είχαμε δει την Κέιτ Χόλμς, η οποία είχε φορέσει τα κούνια στη μικρή Σούρι. Και τώρα βλέπουμε την Τζέσικα Άλμπα να έχει πάει. Το εντυπωσιακό είναι ότι. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν ντρέπονται. Δηλαδή το θεωρούν πάρα πολύ μεγάλη τιμή να δημοσιευθούν αυτού του είδους οι φωτογραφίες με τα τριών ετών, τα τεσσάρων ετών παιδιά τους και να κάνουν το γύρο του κόσμου. Δείχνουν ιδιαίτερη περηφάνεια και στις υπόλοιπες είδαμε και την ίδια τη μαμά να κάνει μανικιούρ και πεντικιούρ και το παιδάκι να περιμένει δίπλα ασχολιόμενο με το αν έχει στεγνώσει, ας πούμε, το μανό. Του τα έκανε σημειωτέων μπλε και κόκκινα. Δηλαδή το έκανε και πολύχρωμα κιόλα στα νύχια. Να υπάρχει ποικιλία και βεβαίως δεν ξέρω. Τραγικό, τραγικό, Μανιάνα μου. Αυτό. Έτσι, γιατί λέμε ύστερα και κάποιες Ελληνίδες καλλιτέχνες, δηλαδή τύπου τραγουδιστρίες, ηθοποιούς που είναι με τα παιδάκια και εκβοζώνουν στο φακό. Τελικά αυτό δεν είναι τίποτα. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Μανιάνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περιμένουμε καλά. Και άλλες τέτοιες ειδήσεις. Γιατί είναι, κάτι έχουν από το star.gr. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Επίσης. Λοιπόν, μη και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54990. Έχει μείνει πολύ λίγο χρόνος ακόμα για το iPhone 4. 90 11 51 51 40 για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο κινητό. Λοιπόν, μιλήσαμε με Γιάννη Ζουγανέλη και εγώ θα δώσω εδώ ένα τίτλο. Είναι στην ουσία από τους λίγους καλλιτέχνες που μιλάει σε εμάς, έτσι, και όχι μόνο σε εμάς, και λέει ότι εγώ δεν θα έφευγα ποτέ από την Ελλάδα για κανέναν λόγο. Θα έμενα εδώ να στηρίξω τη χώρα μου σε όλο αυτό που περνάει. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να την κάνουν. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε έτσι, τον Γιάννη Ζουγανέλη, γιατί έρωτας είναι ο Γιάννης. Είπα σήμερα το πρωί με μια ψυχική εφορία
γιατί μόλις χθες είχα καθαρίσει με την εφορία και δεν χρώσταγα τίποτα. Μια πρόταση για το πώς να παραμείνουμε χαμογελαστοί αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε έκανε ο ηθοποιός Γιάννης Ζουγανέλης στο Made in Star. Αυτό που θα πρέπει και εμείς πια να επικοινωνούμε είναι η χαρά μεταξύ μας. Να βρεθούμε μεταξύ μας. Η Ελλάδα δεν θα πεθάνει. Και είναι τρομερό να πληρώνουν το μάρμαρο αυτοί που έχουν αγωνιστεί περισσότερο στη ζωή. Και κυρίως οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, οι οποίοι είναι ό,τι πιο χρήσιμο, ό,τι πιο φωτεινό, ό,τι πιο υγιές, ό,τι πιο παραδοσιακό, ό,τι πιο ελληνικό έχουμε. Σαν πατέρας, ναι. Έχετε σκεφτεί ποτέ να πάρετε την κόρη σας, την οικογένειά σας και να φύγετε από την Ελλάδα? Όχι, όχι, ποτέ. Δεν μπορώ να ζήσω εκτός Ελλάδος. Είναι ο τόπος μου, θα τον υπερασπιστώ, θα είμαι εδώ. Και να σας πω και κάτι. Έχω τη δυνατότητα, επειδή έχω κάνει αρκετά πράγματα στο εξωτερικό, στη μουσική, μπορώ να ζήσω έξω και με πολύ καλύτερες οικονομικές προοπτικές. Αλλά δεν με αφορά καθόλου το εξωτερικό με την έννοια αυτή. Μπορείτε όμως να φανταστείτε ένα εγγόνι να μεγαλώνει σε αυτή τη χώρα που τόσο πολύ. Βεβαίως, θα μπορούσα να φανταστώ. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως παρουσιάζονται. Πέρα από την επιβαλλόμενη φτώχεια, ξέρετε, οι ιδεολογίες δεν πτωχεύουν. Η ελευθερία δεν πτωχεύει, η αγάπη δεν πτωχεύει, η συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων δεν πτωχεύει. Απλώς είμαστε λίγο σαν λαός ατομιστές. Αν μπορούσα να ζήσω για δεύτερη φορά. Δεν μιλάει κανείς για ομορφιά, δεν μιλάει κανείς για έρωτα, δεν μιλάει κανείς για συνύπαρξη. Τι σε εμπνέει? Με εμπνέει πάρα πολύ η κόρη μου, καμαρώνω, με κάνει και αισιοδοξό. Έχετε στηριχθεί πράγματα, έχει χρειαστεί να στερήσετε από το παιδί σας πράγματα? Όχι, δεν έχει χρειαστεί να στερήσω τίποτα, αλλά να σας πω κάτι. Μεγάλωσα με μια λογική της έλλειψης, της στέρησης, με αρχοντιά και με αγάπη και με αγγίγματα και με αγκαλιές. Έτσι μεγάλωσα για το παιδί μου. Αξιώθηκα να τη βλέπω σε αυτό το υψηλό για μένα, να μου επιτρέψετε να πω, επίπεδο καλλιτεχνικότητας και ερμηνείας κλπ. Στο μυαλό σου. Πάμε, περιμένεις, τι περιμένεις? Μπορώ να πω κάτι? Και αυτό θα με καταλάβει και ο Γιώργος που γράφει κωμωδία. Έχω δει τον Ζουγανέλη στο μαγαζί που εμφανίζεται και φέτος, ο οποίος ξεκινάει την παράσταση και για 4 λεπτά δεν έχει πει κουβέντα και μόνο με τα νοήματα, με τα νεύματα που κάνει, έχει πέσει όλο το μαγαζί, αλλά δεν έχει πει λέξη. Τίποτα, το έχω δει. Αυτό είναι σωματική κωμωδία που δεν μαθαίνεται. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Λοιπόν, είναι one of the kind. Είναι σκηνική ευφυΐα, είναι αντίληψη, είναι παρατηρητικότητα, είναι κάτι πράγμα. Είναι πολλά, παιδιά, είναι πολύ τάλαντος ο Γιάννης Ζουγανέλης, έτσι. Έχει ωραία φωνή, κάνει μέχρι και με το στόμα του όργανα, έτσι, τρομπέτες, τα πάντα. Οι ιδεολογίες δεν πτωχεύουν. Χρόνια πολλά και σε ένα Γιάννη που έχει γενέθλια σήμερα, να ευχηθώ εγώ, έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα εγώ να πω όμως στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να μιλήσουμε για σένα, Γιώργο μου, ναι. Για την παράστασή σου. Θέλω να πω στα παιδιά εδώ, αλλά και σε όσους βλέπετε. Συγγνώμη, χρόνια πολλά, αλλά γιορτάζει με άλλον ή με άλλη προφανώς. Ορίστε. Λέω, πώς γίνονται αυτά χρόνια πολλά? Γενικά έχουν γενέθλια κάποια άνθρωποι σήμερα και έχουν γιορτάσει και ο Γενάδιος, να ξέρετε. Σπίτι χωρίς Γιάννη Προκοπή δεν κάνει. 45 Γιάννηδες είναι ο κορυφαίος. Θέλω εγώ να πω στο σημείο αυτό ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση με τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο όταν τον πρωτογνώρισα είναι ότι δεν ήξερα, πολύ κακός, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει έργα τα οποία έχουν παιχτεί και στο Λονδίνο, παιδιά. Έχουν βραβευτεί γι' αυτό. Μαρία, σταμάτα! Μας έδωσε Γιώργο μου, γιατί αυτό δεν είναι γνωστό, ευρέως γνωστό, ναι. Ότι εσύ έχεις γράψει παραστάσεις που έχουν ανέβει στο Λονδίνο. Γιατί στο Λονδίνο. Είμαι τόσο γελία φυσιογνωμία που κανείς δεν το πιστεύει. Πολύ απλά, αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, εντάξει, ναι. Έχουν πάει κάποια πράγματα καλά. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βραβεία, υποψήφιος για βραβείο Κάρολος Κουν. Με το μαύρο κουτί στα κρατικά πέρυσι, πρόπερση μάλλον. Ναι. Έτσι, και πολλά άλλα που πρέπει να τα βλέπετε από τον Γιώργο Ηλιόπουλο. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και να τα δω και πίσω από τις κάμερες. Αλλά θέλω τώρα να μου πεις για το Κελεπούρι σου. Το Κελεπούρι λοιπόν είναι μια καινούργια κωμωδία, ένα καινούργιο έργο. Καινούργιο, ανεβαίνει πρώτη φορά, το έχω γράψει πριν 3 χρόνια. Ανεβαίνει στο θέατρο Αμυράλ, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Φιλιππίδη. Είναι πολύ ευτυχισμένη στιγμή που μας σκηνοθετεί ο Πέτρος, γιατί ηθοποιοί πάντα ψάχνουν δάσκαλο. Έχεις συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη? Έχω ξαναγαστεί. Στο ξεκίνημά μου, όταν τελείωσε τη σχολή, με επέλεξε σε ένα σύριαλ που έκανε.
Και επίσης ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε στο να ανέβουν τα μυστικά της αποτυχίας μου στο θέατρο Μουσούρι. Έτσι, καλά, παιδιά, αυτή η παράσταση, ναι. Τζο, την είχατε δει. Τι να σας πω τώρα. Εγώ θέλω να το πω για το Κελεπούρι. Το θέμα σας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Πιο επίκαιρο από ποτέ. Πες λίγο για το θέμα σας. Λοιπόν, είναι ένας απελπισμένος τύπος, ο οποίος χρωστάει πάρα πολλά λεφτά παντού. Ναι. Έχει deadline που πρέπει να βρει γιατί θέλει να τον σκοτώσουν. Και του λένε, του λέει η αραβωνιαστικιά του, ότι υπάρχει μια κοπέλα πάρα πολύ πλούσια η οποία πρέπει να παντρευτεί γιατί τελειώσει το χάσει την κληρονομιά της. Πάνε τέλος πάντων, εμφανίζεται ο γαμπρός και η κοπέλα είναι ένα τέρας. Είναι ένα νοσηρά παχύσαρκο κορίτσι. Σοφία Φαράζη, πόσα κιλά περίπου την κόβουμε. Η Σοφία Φαράζη. Τι να σου πω, 150 πρέπει να γίνεται. είναι μια ειδική κατασκευή. Την έχει φτιαχτεί ένα κουστούμι από ένα γλύπτη. Το οποίο το φοράει η κοπέλα όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια εξαιρετική κωμωδία. Γιώργο μου, θέλω να μου πεις ποιες μέρες μπορούμε να έρθουμε να σε απολαύσουμε. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θέατρο. Θέατρο Αμυράλ. Τέλεια. Και να πω και κάτι άλλο, μην το ξεχάσω. Εννοείται ότι Δευτέρα, Τρίτη είναι μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή. Στο Αμυράλ πάλι παίζουν τα παιδάκια μου, την Desperados. Είναι οι μαθητές μου που αποφύτησαν πέρσι. Το Desperados είναι το πρώτο μου έργο, είναι με αυτό που ξεκίνησα κι εγώ. Έτσι. Όταν τελείωσα τη σχολή. Μαθητές δική σου σε δική σου παράσταση. Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής. Θα μας κάνετε ένα σκερτσάκι, τρίσας. Όχι, θα σας κάνουμε ένα σκερτσάκι. Γιατί. Θα σηκωθούμε όλοι όρθιοι να δώσουμε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάτε και πόσο πολύ μας το ζητάγατε τόσο καιρό να το φέρουμε στην εκπομπή. Μία μέρα ιδιαίτερη, βέβαια, σήμερα, 17 Νοεμβρίου, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε το τάγκ. Λοιπόν, θέλω να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο μέρας, ό,τι και να κάνετε. Να κάτσετε σπίτι, θα σας πρότεινα εγώ, έτσι. Ωραία μέρα είναι για σπίτι. Και η νικήτρια του διαγωνισμού που κερδίζει ένα iPhone 4 είναι η κυρία Τόνια Βλάχου. Μπράβο, Τόνια! Να είστε καλά, φιλάκια πολλά πολλά πολλά. Μην ξεχνάτε αύριο 2 παρατέταρτο Made the Star. Πάμε να το ξαναπάρουμε.